Εδώ είμαστε, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα, Basket City. Πάμε μέχρι και τις 10, εδώ μαζί με Σταμάτη Μουρελή και Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο. Θα πάμε μέχρι και τις 10 να συζητήσουμε όλα όσα γίνονται στον χώρο του μπάσκετ, όλα όσα έγιναν χθες, τα παιχνίδια των δύο, του ΠΑΟ και του Άρη. Να κάνουμε τις κουβέντες με τους πρωταγωνιστές των περισσότερων αγώνων. Έτσι κι αλλιώς είναι λίγο περίεργο, είναι λίγο περίεργες έτσι όπως είναι οι μέρες, γιατί δεν προλάβουμε να μείνουμε πολύ στα όσα γίναν το Σαββατοκύριακο. Πήγαμε κατευθείαν στα μεσοβδόμαδα, γιατί και οι δύο ομάδες, και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, είχαν παιχνίδια που δεν τους επέτρεπαν έτσι κι αλλιώς να μείνουν σε ό,τι έγινε στο ελληνικό πρωτάθλημα, και ο Άρης με την νίκη του Πανιωνίου και ο ΠΑΟΚ με την μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού. Και οι δύο παίζαν χθες. Ο Άρης έχασε στη Γαλλία από την Νάντερ, επέστρεψε στα άσχημα αποτελέσματα καθώς έχασε και με πολύ μεγάλη διαφορά. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε με νίκη, επικρατώντας τη Σορλαντίνα. Νομίζω εύκολα όσο δείχνει αυτό το συν 18 που είχε. Μόνο για μία περίοδο ουσιαστικά δυσκολεύτηκε. Παίζει τώρα στην έδρα της Μπάμβη. Είναι 57-56 το σκορ, 1,5 λεπτό πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε με τους Τούρκους να έχουν μπει καλύτερα, λέει η ΑΕΚ, στην πορεία και στο δεύτερο ημίχρονο έχει μαζέψει τη διαφορά. Θα μιλήσουμε και για τα σενάρια που υπάρχουν στο Champions League σιγά σιγά, αφού τελειώσουν και τα σημερινά παιχνίδια. Θα έχουμε μια εικόνα όσον αφορά και τον όμιλο του Άρη και τον όμιλο του ΠΑΟΚ και τον όμιλο της ΑΕΚ, τα παιχνίδια του ομίλου του ΠΑΟΚ. Και αυτό που τον ενδιαφέρει πιο πολύ είναι το σαλόν Ventspils, το οποίο ξεκινάει στις 9.30, παίζει επίσης την Ερυθρή με την Gaziantep. Να δούμε τι γίνεται όσον αφορά και αυτό το κομμάτι με τα σενάρια, με το τι γίνεται με το πρόγραμμα που υπάρχει από εδώ και πέρα για τις ομάδες οι οποίες διεκδικούν την πρόκριση. Η αλήθεια είναι ότι και οι τρεις ελληνικές ομάδες στο Champions League, καμία από αυτές δεν είναι ψηλά στον όμιλό της. Όλων η πρόκριση είναι δύσκολη, να το πω έτσι. Δεν εξαρτάται μόνο από αυτούς δηλαδή. Και ο ΠΑΟΚ που είναι πιο πίσω και η ΑΕΚ που, αν καταφέρει να κερδίσει σήμερα την Μπάμβιτ, σίγουρα κάνει ένα σημαντικό βήμα. Και για τον Άρη που έμεινε και αυτός με την χθεσινή δίδα στο 4-6. Ξεκινώντας από τα του ΠΑΟΚ, εντάξει, ο ΠΑΟΚ είχε ένα δύσκολο έργο όσον αφορά το επίπεδο συγκέντρωσης και ενέργειας, γιατί πραγματικά την Κυριακή με τον Ολυμπιακό έκανε ένα πάρα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Και πάντα το αν έχεις κάνει καλό παιχνίδι, το τι έχεις παίξει, φαίνεται και με ποιον αντιμετωπίζεις. Και ο ΠΑΟΚ πραγματικά με τον Ολυμπιακό την Κυριακή έκανε μια πολύ υψηλού επίπεδου εμφάνιση. Μια εμφάνιση την οποία θα έπρεπε να την αφήσει πίσω του μέσα σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Έτσι, γιατί το παιχνίδι με την Ορλαντίνα ήταν 48 ώρες μετά. Και ήταν παιχνίδι το οποίο έπρεπε να το κερδίσει. Σίγουρα το είδαμε και χθες με τους Ιταλούς. Είναι μια ομάδα που η ποιότητά της δεν είναι υψηλή. Είναι μια ομάδα που βρίσκεται εκεί χαμηλά στον όμιλο, χαμηλά και στην Ιταλία, γιατί βασίζεται κυρίως σε κάποιους νεαρούς παίχτες και έτσι προσπαθεί να παίξει τέλος πάντων και να κάνει πράγματα φέτος. Οπότε ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να έχει και μια διαφορά ποιότητας θέση, η οποία νομίζω ότι σημαίνει και μετά φάνηκε κόντρα στους Ιταλούς. Έφτασε στη νίκη με το συν 18, πήγε στις 4 στον όμιλο και πλέον έχει ένα παιχνίδι την άλλη εβδομάδα με τη Σαλόν, που πρέπει να δούμε θα κάνει και σήμερα. Η Σαλόν είναι τέταρτη, έχει 5-4 μέχρι τώρα ρεκόρ, παίζει με τη Ventspils που είναι στο 4-5. Αν καταφέρει να κερδίσει η Ventspils, στα δικά μου τα μάτια φαίνεται πιο καλό το να κερδίσει η Ventspils σήμερα τη Σαλόν, και πάω και να παίζει την άλλη εβδομάδα εδώ με τους Γάλλους, και ίσως μόνο η απλή νίκη να του είναι αρκετή. Αν η Σαλόν κερδίσει σήμερα και έχει δύο νίκες απόσυρση από τον ΠΑΟΚ την επόμενη εβδομάδα, νομίζω ότι πλην της νίκης ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί και τη διαφορά. Και έχει χάσει τη Γαλλία με 14 πόντους. Οπότε είναι αρκετά δύσκολο
να καλύψει μια τέτοια διαφορά σε ό,τι κατάσταση και να είναι. Οι γαλλικές ομάδες παίζουν, νομίζω όλες έχουν μια κόπια, παίζουν σε ένα συγκεκριμένο ρυθμό, σε ένα συγκεκριμένο τέμπο και δεν είναι εύκολο να τις κερδίσει σε πρώτη φάση και πόσο μάλλον να κερδίσει και μια διαφορά τέτοια που να φτάνει τους 15 πόντους. Και αν σε βρουν σε καλή μέρα, χάνεις και μόνο 20. Ακριβώς. Ακριβώς. Γεια σου, Σταμάτη. Τι γίνεται? Όλα καλά. Βλέπουμε και ΑΕΚ, η οποία είναι στο μείον 2 και. Ναι, τέλος τέτοιες περιόδου είναι. Πάλεψε, πάντως το παλεύει. Όχι, και ήταν και πίσω. Μέχρι μέσα δεύτερη περίοδου ήταν πίσω, ναι. Και αρκετά. Τώρα φάγε τρίποντο όμως. Άμα κάνει και καμιά νίκη, θα αλλάξει τα δεδομένα στον όμιλο. Ακριβώς. Ακριβώς. Τώρα μεταξύ σοβαρού και αστείου, γιατί δεν το έχουμε αναφέρει καν στην εκπομπή, γιατί εγώ το θεωρώ πραγματικά ανούσιο. Και αν ήταν στο χέρι της ομάδας του Άρη, θα δηλώνα και αδυναμία συμμετοχής. Φαντάζεσαι να περάσουν στο FIBA EuroCup, όπως λέγεται αυτό, FIBA EuroCup, και να βρεθούν στα επόμενα νοκάουτ αντιμέτωπα ο Κιάρης. Δεν ξέρω τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση. Το κάνω χαβαλέ. Το κάνεις, κοίταξε, δεν είναι σενάριο το οποίο είναι... Είδα χθες, μπήκα και είδα λίγο τις ομάδες. Εντάξει, είναι πολύ χαμηλό επίπεδο, δηλαδή... Εντάξει, όποιος από αυτές τις ομάδες που αποκλειστούν από τον μπάσκετ που θέλει να παίξει σοβαρά, το έχει κερδίσει. Κοίταξε, τώρα που μιλάμε, τώρα έτσι όπως έχω μπροστά μου τις βαθμολογίες των ομίλων. Στον έναν όμιλο, στην πέμπτη θέση είναι η Σάσαρη και η Χαποέλ Χολών. Στον όμιλο του ΠΑΟΚ είναι ο ΠΑΟΚ και η Βέντσπιλ, στο 5-6. Στον όμιλο της ΑΕΚ είναι η Μπάμβιτ και η ΑΕΚ, αλλά κάποια θα πάει πιο πάνω. Οπότε λογικά θα είναι η Στρασμπούρ και μία εκ των δύο. Και στον όμιλο του Άρη, τώρα που μιλάμε 5-6, είναι η Οστάνδη και η Τελεκόμ Βόλνης. Εντάξει, το γλιτώνει ο Άρης. Αυτή τη στιγμή άρεσε να είναι τέταρτο, αλλά υπάρχει παιχνίδι λιγότερο, βλέπω η Οστάνδη. Το είναι ο Άρης τουλάχιστον. Ναι. Κοίτα, επειδή ξεκινήσαμε λίγο με Champions League και είπες για την νίκη του ΠΑΟΚ που σαφέστατα και είναι μια νίκη και ψυχολογίας και καλή απόδοση που δίνει σε ρί, στις καλές εμφανίσεις, έτσι όλα πάνε θετικά για τον ΠΑΟΚ. Μπαίνει και δυνατά, αν θέλει, στο κυνήγι της πρόκρισης. Εντάξει, θα δούμε πώς θα πάνε τα παιχνίδια. Καθόμουν και χθες το βράδυ και σκεφτόμουν μόνο και λέω. Έτσι και για τον Άρη κυρίως. Το λέγανε και για τον ΠΑΟΚ. Φαντάσου λέει, να πάνε στο 5-6 και να πάνε στο FIBA EuroCup. Το οποίο είναι κωμικό, δηλαδή. Άμα δεις τις ομάδες τώρα, δηλαδή παίζει Κατάνια από τη Φιλανδία, η Σαπόξα από τη Ρουμανία, η Bakkenbeers από τη Δανία που παίζανε πέρσι στο Basketball Champions League. Ναι. Παίζουν κάτι κυπριακές. Νομίζω είναι Εστονία, Σερβία. Πρέπει να είναι Βουλγαρίες, κάτι τέτοια. Πώς θα μάθει να ελπίσουν οι ομάδες να προχωρήσουν, ναι, ναι. Ή αν δεν προχωρήσουν. Δηλαδή νομίζω ότι εκεί, αν δεν δίνει, δεν είδα βέβαια εκεί τι δίνει η FIBA, τι λεφτά δίνει, αλλά δεν νομίζω να δίνει παραπάνω. Δεν νομίζω να δίνει πολλά. Ναι. Έτσι. Νομίζω ότι και με βάση ότι θα έχει και παιχνίδια γιατί θα μετά νοκάουτ, οι ομάδες του Champions League θα μπουν στο νοκάουτ, στη φάση του νοκάουτ θα μπουν. Ναι. Τώρα είναι 4 όμιλοι με 4 ομάδες. Περνάνε 8 και γιατί μετά 8 και πάνε 16 ξανά. Ναι. Απλά στα 16 θα είναι νοκάουτ. Νομίζω ότι το καταλληλότερο θα είναι, ας πούμε, να δηλώσεις αδυναμία, μην πας να παίξεις καθόλου. Δηλαδή, και θα μου πει κάποιος ότι εντάξει είναι τρόπαιο ρε παιδιά, εντάξει τρόπαιο είναι, αλλά τι τρόπαιο είναι. Όχι, τι όχι, ας μην το σκεφτόμαστε, ας μην το σκεφτόμαστε. Ας μην το σκεφτόμαστε αυτό, ας δούμε τι γίνεται από εδώ και πέρα. Πραγματικά συμφωνώ, και εγώ δεν θέλω να το σκεφτούμε καν. Ναι, ναι. Δηλαδή να μπω σε μια λογική, να πει ο Άρης μια λογική τώρα να παίζει το FIBA EuroCup. Εντάξει. Άστο μακριά, άστο. Ας δούμε πώς θα πάει μέχρι το... Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και τώρα δεν μπορείς να... Παρότι μένουν άλλα 4 παιχνίδια, καλά δεν λέω. Ναι, άλλα 4 παιχνίδια μένουν στους ομίλους. Ακόμα και τώρα δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το τι μέλη γενέστε. Δηλαδή, τώρα που μιλάμε, ας πούμε στον όμιλο του ΠΑΟΚ, ακόμη και η τρίτη θέση είναι ανοιχτή. Γιατί η Νεπτούνας είναι στο 6-4. Ναι, αλλά η Νεπτούνας τώρα θα παίξει και με την Γκαζιαντέπ, θα παίξει και με την Ορλαντίνα. Τέλος πάντων, οκ. Λογικά θα κάνει τη δουλειά της. Στην ΑΕΚ, επίσης, τώρα που βλέπω εδώ πέρα που έχω μπροστά μου τη βαθμολογία, η πρώτη που είναι η Εστουντιάντες έχει 6-4 μαζί με τη Βενέτσια. Η ΑΕΚ είναι στο 5-4 τώρα που μιλάμε και παίζει το παιχνίδι στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου. Δηλαδή και η Μπάμβιτ είναι στο 6-3. Θέλω να πω ότι οι αποστάσεις είναι τέτοιες που δεν μπορείς να πεις σήμερα ότι ξέρεις είτε προχωράνε είτε μένουν. Νομίζω ότι
Αυτό που είπα και ο Παπαθεοδόρου χθες και έχει δίκιο, κάπου στις τελευταίες δύο αγωνιστικές θα καταλάβουμε αν μπορείς να προκριθείς και κατά πόσο χρειάζεται από σένα, ή αν τέλος πάντων οι ελπίδες σου είναι λιγότερες. Το είπε για τον ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω ότι και για την ΑΕΚ ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί στον όμιλο της ΑΕΚ ουσιαστικά έχει ξεκαθαρίσει ότι η Ρώσα Ράντομ, OK, δεν περνάει, είναι στο 1-9, η Ολύμπια Λουμπλιάνς έχει μείνει πιο πίσω στο 3-6. Και μετά παίζουν 6 ομάδες για 4 θέσεις. Οι Στουντιάτες, η Βενέτσια, η Μπαϊρόιτ, η Στρασβούργη, η Μπάμβετ και η ΑΕΚ. Στον όμιλο του Άρη τώρα, χθες η Ζηρόνα Γκόρ ανοίξει την Μπεσίκτας, φοβερά πράγματα. Στον όμιλο του Άρη είναι λίγο πιο ξεκάθαρα όσον αφορά τις πρώτες 3 θέσεις, που είναι η Μπεσίκτας, η Ναντέρ και η Νίμπουργκ, που είναι στο 7-3. Αλλά από εκεί κάτω και ο Άρης και η Οστάνδη και η Βόνη και η Ζηρόνα Γκόρ και η Αβελίνο παίζουν. Έτσι. Δηλαδή είναι άλλες 5 ομάδες σωστά, οι οποίες διεκδικούν λογικά την τέταρτη θέση, γιατί άλλες 3 πρώτες είναι στο 7-3. Αυτό το έχουμε πει και για τον ΠΑΟΚ επίσης, ότι ναι, είναι η Λούντβιγκ, είναι η Τενερίφη στον όμιλό του, που λογικά θα είναι οι 2 πρώτες. Και μετά, ακόμα και η Νεπτούνας τώρα που μιλάμε παίζεται, αλλά είναι η Σαλόν, ο ΠΑΟΚ και η Βένσπιλς, οι 3 ομάδες που θα διεκδικήσουν τη μία ακόμα θέση. Εγώ βάζω και την Νεπτούνας μέσα 4, γιατί έχει κάνει και αλλαγές, της φύγαν 2 παίχτες στη Λία του Βοσρίτας. Απλά έχει λίγο πιο εύκολο πρόγραμμα, γιατί αν θυμάμαι καλά, νομίζω την άλλη εβδομάδα παίζει με την Γκαζιαντέπ, η οποία έχει μείνει πίσω στο 2-7. Παίζει την Ερήφη σήμερα, λογικά θα πάει στο 2-8. Και γενικά δεν νομίζω ότι στην Γκαζιαντέπ με τα θέματα που έχουν να ασχολούνται με το Champions League. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι είναι πολύ ανοιχτά. Παρότι θεωρητικά πλησιάζει. Στον όμιλο του ΠΑΟΚ είναι πιο ανοιχτά. Στον όμιλο του Άρη οι 3 πρώτοι έχουν ξεφύγει, τελείωσε το παραμύθι με του 3 πρώτου. Έτσι, ναι. Ναντέρ, Μπεσικτάς και Νίμπουργκ παλεύουν για την πρώτη θέση. Ναι. Και πέρα όλοι οι άλλοι, και όταν λέμε όλοι οι άλλοι, θεωρητικά, μαθηματικά, όλοι οι άλλοι, ναι, ναι. Οι 5 παλεύουν για μια θέση. Έτσι. Έτσι. Με αυτό που θα κερδίσει σήμερα το βράδυ από το Στάδιο Αβελίνο, να έχει προβάδισμα. Γιατί θα είναι μόνος του. Ναι. Τέταρτη θέση. Έτσι θα είναι μια νίκη πάνω από τους υπόλοιπους. Ναι. Έτσι. Ο φίλος ο Αλέξανδρος λέει ότι τρόπο ήταν και το Champions Cup στα μάτια, λέει, το οποίο. Πανηγυρίστηκε, λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Ναι, ναι. Φίλε μου, ναι. Κοίτα, στη λογική του φιλάθλου του οπαδού, και αυτό θα το πανηγυρίσει. Έτσι. Αλλά τώρα το Champions Cup εκείνο με αυτό το FIBA Euro Cup είναι τεράστια διαφορά. Δηλαδή είναι η μέρα με τη νύχτα. Έτσι, και αν δεν κάνω λάθος, τότε στην Ευρώπη υπήρχαν 2, δεν ήταν 3 ήταν οι διοργανώσεις. Και αυτή ήταν, ας πούμε, η καλή της FIBA. Έτσι. Σαφέστατα και όπως λες και εσύ, ναι, είναι ένα τρόπαιο ευρωπαϊκό, ένα ευρωπαϊκό τίτλος. Εφόσον ο Άρης θα μαντήσει το 5-6 και πάει εκεί θα το παλέψει να το κατακτήσει, θα πανηγυριστεί. Αλλά εντάξει τώρα. Όχι, ρε άστρα τώρα, μην το βάζουμε αυτό το τέτοιο. Δεν μπαίνω καν, δηλαδή. Τώρα θα πω κάτι ποδοσφαιρικό, έτσι για να το συγκρίνω, ας πούμε. Έτσι, για να δώσω στον κόσμο να καταλάβει. Είναι σαν και αυτό που πανηγύριζε η ομάδα που δεν συμπάθω στην Αγγλία. Πανηγύριζε ένα τρόπο, ας πούμε, που πήρε στη Μαδαγασκάρη, στην Ταϊλάνδη, που το πήρε. Κάπως έτσι θα είναι. Ναι. Κατάλαβες. Εντάξει, ένα ευρωπαϊκό τίτλο, αλλά ξέρει κανείς να μου πει ποιοι τα έχουν πάρει τα τελευταία 5 χρόνια, ας πούμε, τα FIBA Euro Cup. Μπα, δύσκολα. Δύσκολα. Λέω, πήγα χθες να δω τις ομάδες. Πήγα χθες, δηλαδή, καταρχήν ψάχνα να βρω το site. Τι να σε πω, δεν μπορούσα να βρω το site της διοργάνωσης. Δεν μπορούσα να το βρω το site, γιατί είχε το FIBA Euro Cup Challenge και δεν έβγαζε τη φετινή διοργάνωση που έγινε FIBA Euro Cup. Γιατί το FIBA Euro Cup Challenge δεν υπάρχει. Ναι. Πήγε μέχρι πέρσι. Είναι Europe Cup τώρα. Ναι, φέτος είναι FIBA Europe Cup. Ναι. Και δεν μπορούσα να το βρω το site. Και το βρήκα και έκατσα και είδα τις ομάδες. Δηλαδή τώρα έτσι. Κάτσα να το έχεις στη μνήμη για να μπει γρήγορα. Να πούμε λίγο τις ομάδες. Άρα εντάξει. Είναι στη μνήμη. Ωραία. Να δει, παιδιά. Τι να πας να παίξεις εκεί. Θα μπεις μέσα οικονομικά και στα δύο μάτς. Γιατί στο ένα μάτς θα έχεις ταξίδια. Στο άλλο θα έχεις να πληρώσεις διαιτητές και τα σχετικά. Έξοδα γηπέδου που δεν τα βγάλεις από τα εισιτήρια. Έτσι. Και θα κάνεις τι. Και θα έχεις να παίξεις στην Ελλάδα κανένα παιχνίδι. Θα έχεις να πας σε καμιά Εστονία ή καμιά όπου να είναι και θα τρέχεις. Έτσι, και θα τρέχεις. Άντε να πας κοντά εδώ, ξέρω εγώ, καμιά Κύπρο, κανένα τέτοιο, άντε ναι. Να πας τώρα. Φιλανδία, πώς την είπες, Κατάγια. Στην Κατάγια τώρα, στη Φιλανδία, να.
μας βγάζει τώρα το. Εδώ FIBA Euro Cup. Τι, FIBA Euro Cup και μου έχει τον Αντέρ, τέτοιο μου έχει. Έχουμε μπερδευτεί εδώ, ρε. Έχουμε μπερδεύσει εδώ οι άνθρωποι. Εδώ είναι το περσινό. Μάλιστα. Που το πήρε Αντέρ. Πέρσι το πήρε Αντέρ. Ορίστε. Το κατέξει η γαλλική ομάδα. Από ό,τι βλέπω εδώ. Για να το FIBA Euro Cup είναι από ό,τι είναι, δεν λέει η ημερομηνία. Οπότε. Είναι, γιατί εδώ έχει καλές ομάδες. Έχει τη Βόνη, είναι ο Στάδη, είναι Χαρίγια. Δεν είναι αυτό. Μήπως είναι το περσινό. Τέλος πάντων. Εντάξει. Κάτσε, όχι, θα το βρω τώρα. Έχω σκάσει, θα το βρω. Έχω σκάσει τώρα, θα το βρω. Events. Γιατί θα σου πω κάτι. Χθες μπήκα στη λογική να το βρω και να το δω. Γιατί υπήρχαν φίλοι τώρα που με ρωτούσαν. Αν πάμε στο EuroCup μετά, τι γίνεται και όλα τα σχετικά. Ναι. Και πλέον. Άμα δει και κανείς το πρόγραμμα του Άρη, ο Άρης έχει μια δύσκολη αποστολή. Γιατί παίζει εντός με τη Σαλερουά που θα καίγεται για την πρόκριση, με την Μπισικτάς που καίγεται για πρωτιά, και έξω παίζει με τη Βόνη τώρα, που τώρα η Βόνη έχει ελπίδες μαθηματικές. Δεν είναι τελευταία αγωνιστική που λογικά θα ξεκαθαρίσει ότι θα είναι αδιάφορη η Βόνη και μπορεί να μην κατέβει να παίξει, ξέρω εγώ. Και με την Αβελίνο που επίσης καίγεται. Και η Αβελίνο καίγεται δηλαδή. Δεν είναι ότι δεν καίγεται η Αβελίνο και θα πας. Να πάρει την νίκη εύκολα στην Ιταλία. Και ο Αβελίνο καίγεται. Γι' αυτό λέω ότι τον πήγα στη λογική να το συζητήσω. Γιατί θέλω να μείνω λίγο στα μπασκετικά, Νίκο. Γιατί άμα πάω στα άλλα, πραγματικά θα μπορεί να ξεφύγω σήμερα. Για με αυτά που ακούω. Και δεν θέλω να το κάνω. Έχει την Μπεσίκτα, σε φίλε, την άλλη εβδομάδα εδώ. Χθες κάπου το άκουσα και έρχεται η Μπεσίκτα εδώ την άλλη εβδομάδα, δεν είναι. Ναι. Δεν θα ανακοινωθούν οι συμφωνίες και τα δεν ξέρω εγώ τι. Ναι. Καλά, ναι, εντάξει. Πανηγυρικά σε αυτό το παιχνίδι. Εντάξει. Τι να σου πω τώρα, δηλαδή, να πούμε γι' αυτό το πράγμα. Όχι, 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 άστο. Να πάμε στο διάλειμμα. Να πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφοντας να πούμε. Τη συνέντευξη που έκλεισες. Όχι, ρε φίλε, δεν την έχω προαναγγείλει ακόμα. Γιατί προαναγγείλει. Δεν την έχω προαναγγείλει. Αλλά θα ακούσουμε λίγο μετά τις 9. Θα έχουμε. Εντάξει, εγώ το θα έχουμε τον άνθρωπο ο οποίος έχει έρθει. Facebook το έγραψα. Ωραία, έχει έρθει εδώ και. Πόσα παιχνίδια είναι, 5. Είναι ο Μακφάντεν, αν δεν κάνω λάθος. Και στο ένα έβαλε 35, στο άλλο έβαλε 42. Τα βάζει από παντού ο Μακφάντεν που είναι στην Κίμη. Και ένα από τους λόγους που η Κίμη έχει κάνει και 4 νίκες είναι αυτός. Έτσι. Εσύ, μπασκετικός, από ποια χώρα είναι η ΕΣΣΜΗ Λεπορτέλ, αν το διαβάζω καλά. Λεπορτέλ. Λογικά είναι Γαλλία, αλλά. Μήπως είναι κανένα Βέλγιο, ρε. Κάτσε να δω. Όχι Γαλλία, εντάξει. Λεπορτέλ. Πρώτη φορά την ακούω. Ναι. Πρώτη φορά την ακούω. Λοιπόν, θέλουμε και εδώ τα μηνύματά σας στο 545-26, ο τρόπος επικοινωνίας με εκπομπή. Φυσικά και μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, Basket City. Φίλε Αλεξάνδρε, ξέρουμε ότι πέρσι το FIBA Euro Cup το πήρε η Φραγκφούρτη, η οποία έχασε στο διπυρωτικό. Στο διπυρωτικό που έπαιξε μια ομάδα τη Βενεζουέλα. Το ξέρουμε αυτό πέρσι ότι έγινε. Έτσι. Σε ευχαριστώ για την ενημέρωση στον φίλο τον Αλεξάνδρο, που λέει μάλιστα ότι οι παίχτες που παίζαν τότε στη Φραγκφούρτη. Πήγανε και οι τρεις στην Ευρωλίγκα, στις ομάδες της Ευρωλίγκα, ναι, εντάξει. Απλά το ξέρω και μετά έχασε φέτος το καλοκαίρι που έπαιξε Σεπτέμβρη το διπυρωτικό, το έχασε η Φραγκφούρτη, έτσι. Για το φίλο τον Αλέξανδρο, παρακολουθεί την εκπομπή. Θυμίζω ο τρόπος επικοινωνίας με εκπομπή μέσω μηνυμάτων, εφεύγει το μήνυμα στο 54526 ή μέσα από το Facebook, γίνεστε μέλος στο group που έχουμε δημιουργήσει, εγώ και ο Νίκος, Basket City, μία λέξη, το σήμα κεφαλαίο. Γίνεστε μέλος και συζητάμε για από εκεί στα post που ανεβάζουμε και ο Νίκος στη διάρκεια της εκπομπής ή χωρίς post. Βάζετε την ερώτησή σας στο σχόλιο σας και μπορούμε και συζητάμε και από εκεί για μπασκετικά θέματα. Έτσι καθαρά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα. Basket City, πάμε μέχρι και τις 10. Σταμάτησε μου ο Λελίστικος Μοσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο. Μόνο μπασκετικά σε αυτό το δίωρο. Η ΑΕΚ, η οποία έκανε μια προσπάθεια να μπει μέσα στο match, το γύρισε, το έφτασε μέχρι και τον πόντο μέσα στην Τουρκία επί της Μπάβετ, αλλά στη τέταρτη περίοδο κάνει κάτι ανάλογο με αυτό που έκανε στην Πάτρα το Σάββατο, πολύ τρίποντο, και έτσι η Μπάβετ είναι ξανά στο σύν 8 και έχουμε 2 λεπτά ακόμα για το τέλος του αγώνα. Και αν βρει και εδώ καλάθι η Μπάβετ, θα είναι πολύ δύσκολο για την ΑΕΚ να ξαναμπεί στο match. Ξανά μπορούσε να μοσκλεύει. Και η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία να μειώσει. 74-66 είναι αυτό το παιχνίδι. 1 και 45 πριν το τέλος, με την παρουσία της ΑΕΚ στην Τουρκία, ολοκληρώνονται
τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων αυτή την αγωνιστική στο, στο Champions League. Είπαμε κάποια πράγματα για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Φιωρεντίνα. Ναι, παρακαλώ. Να διορθώσω λίγο, πρόπερσι το πήρε η Φανφόρτ, έτσι. Τι είπαμε εμείς. Εγώ το είπα πέρσι. Πρόπερσι. Α, εντάξει. Πήρε, γιατί είχε παίξει πέρσι με τον Άρη και θυμάμαι που έδινε τότε το παιχνίδι το περιοδικό. Μάλιστα. Λοιπόν. Χθες τι έγινε στη Γαλλία στα μάτια, φίλε μου. Τι να γίνει στη Γαλλία, τρικυμία. Κάτι φορά, έτσι. Δεν έχω εικόνα καθόλου από το παιχνίδι, γι' αυτό και, και σε ρωτάω έτσι. Μόνο το σκόρδιδα. Δυστυχώς, κάτι φορά, πραγματικά. Ένα παιχνίδι το οποίο ο Άρης σε κανένα σημείο του αγώνα δεν έκανε το παραμικρό. Δεν έκανε το παραμικρό ο Άρης σε κανένα σημείο του αγώνα. Mm-hmm. Ήταν μια ομάδα που όσον αφορά την άμυνά της, που είναι το δυνατό της σημείο, ήταν αλλού για αλλού. Επιθετικά δεν μπορείς να πεις ότι πήγε και ιδιαίτερα άσχημα. Ήταν ένα τυπικό παιχνίδι, μια γαλλική ομάδα η οποία σε παίρνει αμπάριζα και έπειτα δεν πλησιάζεις ποτέ. Δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο ο Άρης να πλησιάσει. Κατάλαβα. Έτσι φύγαν από νωρίς οι Γάλλοι μπροστά. Ο Άρης δεν είχε αντίδραση, δεν μπόρεσε να παίξει άμυνα. Γιατί η αθλητικότητα της Ναντέρ συν την ποιότητά της, έτσι, μην λέμε μόνο ότι επειδή ήταν αθλητική κέρδισαν. Είναι και ποιοτική ομάδα, είναι πολύ καλή ομάδα. Mm-hmm. Έτσι. Ο Άρης δεν είναι στο επίπεδο της Ναντέρ. Καλός ή κακός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι στο επίπεδο της Ναντέρ ο Άρης. Και φάνηκε περίτερα χθες ότι δεν ήταν στο επίπεδο της Ναντέρ. Δηλαδή ο Άρης χθες για μένα, όπως είπα και το βράδυ με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, ήμασταν εδώ. Η Ναντέρ για μένα έκανε μια προπόνηση. Ήταν ένα διπλό προπονητικό χαρακτήρα για την Ναντέρ. Δεν ένιωσε σε καμία στιγμή τον Άρη να απειλεί, να πλησιάζει. Να πεις ότι ναι, έφτασε ένα σημείο ο Άρης να διεκδικεί την νίκη. Σε κανένα. Και το άσχημο είναι ότι ο Άρης δυστυχώς φέτος έχει υποστεί πολλές τέτοιες ήττες. Και περνάνε δηλαδή λίγο στο χαλαρό κάποια πράγματα. Χάνει με 25 με 30 πόντους και περνάνε. Ξέρεις, και με τους παίκτες το βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι εντάξει. Είναι μια ήττα. Δεν είναι μια ήττα τους απλή. Έγραψε ένα πολύ ωραίο χθες ο Σπύρος ο Παντελιάδης στη σελίδα της Καϊάρης, έτσι, ο παλιός παίκτης του Άρη, ο οποίος το παιδί, έτσι, πολύ καλό παιδί. Mm-hmm. Παραδέχεται ότι δεν ήταν κανένας σπουδαίος τρομερός playmaker, ήταν ένας καλός playmaker. Έκανε τη δουλειά που έπρεπε μέσα στο γήπεδο. Αλλά όταν φορούσε, λέει, τη φανέλα του Άρη, ένιωθε διπλός, τριπλός. Κατάλαβες, δηλαδή το μεταμόρφωνε αυτή η φανέλα. Και λέει, δεν μπορεί να συνεχίζονται αυτές οι ήττες, λέει, και να βλέπεις τους παίκτες να μην κάνουν τίποτα. Που το είπε ένας παλιός παίκτης του Άρη, όπως και αυτός έχει περάσει και δύσκολες βραδιές με τον Άρη, αλλά ως επιτοπλίστων βλέπει, ξέρεις, και το πώς κινούνται οι παίκτες. Και το λέει ένας που την αγωνίστηκε. Και σου λέει ότι εγώ δεν ήμουν ένα φίλο Westbrook, έτσι, ήμουν ένας Σπύρος Παντελιάδης. Έμπαινα, έκανα μια δουλειά συγκεκριμένη και όσο μπορούσε να έκανα καλύτερα. Και γι' αυτό άλλωστε έκανε και καριέρα και έπαιξε σε σπουδαίες ομάδες. Έτσι, γιατί και στον Άρη όταν ήρθε έπαιζε στην Ευρωλίγκα ο Άρης. Ήταν ομάδα τέτοια ο Άρης. Δηλαδή, αυτά τα λόγια μου δείχνουν ακριβώς την εικόνα που ήταν χθες στον Άντερ. Και δυστυχώς έχει επαναληφθεί πολλές φορές αυτή η εικόνα και δεν ξέρουμε πόσες ακόμα θα επαναληφθεί μέχρι το τέλος. Μήπως είναι και λίγο αποδοχή της πραγματικότητας, παιδί μου. Μήπως, δεν ξέρω, ίσως και στον Άρη να είναι εντελώς όχι απλά σε δεύτερη μοίρα το Champions League, να. Ίσως και για να βγει υποχρέωση, ρε παιδί μου, να το πω έτσι, ξέρω εγώ. Συμφωνώ, αυτό μπορεί να ισχύει, συμφωνώ κι εγώ. Αλλά και πάλι, ρε Νικό, δεν μπορεί να χάνει σαν μαχητή. Ναι, ναι, σωστά. Δεν μπορεί σωστά. Να χάνει σαν μαχητή, δεν μπορεί να μην παλεύει. Δεν μπορεί. Δηλαδή, οι Γάλλοι του έβλεπε να έχει 25 πόντου και τρέχανε παλεύαν, κάνανε. Του Άρη, έβλεπε λίγο μια ανοχηλικότητα. Εντάξει, δεν μπορεί να του κυνηγήσει ταχύτητα. Φαινόταν δηλαδή στο παιχνίδι, αλλά. Δεν ξέρω, λίγο τσαμπουκά, έκανε μια μανούρα. Κάτι, αντέδρασε λίγο, κάπως. Καταλαβες. Ναι. Αυτό είναι το άσχημο στην όλη υπόθεση. Ότι έχει αυτό, δηλαδή έχει περάσει αυτό και δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι εντάξει, τα θέματα ας πούμε του Άρη, ας πούμε είναι ο Λάσκαρης, φταίει ο Λάσκαρης. Παιδιά, δεν φταίει όλο ο Λάσκαρης, θα μου ξαναπεί εδώ. Ο Λάσκαρης δεν φταίει γιατί ο Άρης το έχει 30 πόντους. Δεν παίζει ο Λάσκαρης μπάσκετ, ούτε ο Λάσκαρης είναι στον πάγκο. Το ότι η ομάδα του Άρη, ας πούμε, έχει αλλάξει το στυλ της, έχει αλλάξει ρόστερ, έχει αλλάξει παίκτες, έχει αλλάξει χίλια δυο. Ως ένα βαθμό φταίει ο Λάσκαρης, γιατί θα έπρεπε να είναι οικονομικά τακτοποιημένη ομάδα, να μην έχει θέματα, να μην υπάρχει οποιαδήποτε γκρίνια. Έτσι, αλλά απ' την άλλη, οι επιλογές όλες αυτές ήταν επιλογές του Παναγιώτη Γιαννάκη. Δεν ήταν επιλογές του Λάσκαρη.
σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, δεν ήταν επιλογές του Λάσκαρη φετινές, ήταν επιλογές Παναγιώτη Γιαννάκη. Οπότε παίρνει και ο coach το μερίδιο της ευθύνης που τον αναλογεί για αυτές. Δεν λέω ότι ξέρω εγώ, δεν φταίει ο Λάσκαρης, φταίει. Αλλά όχι για κάθε τριαντάρα τώρα να λέμε φταίει ο Λάσκαρης ή φταίει ο Λάσκαρης. Έτσι. Η ομάδα χτίστηκε με 6 ξένους. Οι 5 φύγαν. Και όπως μου είπες και εσύ πριν, εντάξει, για το Γουίβερ, το ήξερα και εγώ τι πήγε χθες στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Με στολή του Άρη πήγε. Μια φόρμα. Ναι, έχει λυθεί το συμβόλαιο του Γουίβερ. Δεν έχει λυθεί, τι γίνεται. Πώς πήγε με στολή του Άρη, η φόρμα του Άρη, ο Γουίβερ χθες στο γήπεδο. Προφανώς και ακόμα δεν έχει λυθεί το συμβόλαιο του Γουίβερ και πρέπει να λυθεί. Δηλαδή, μιλάμε συνέχεια, το ακούω και από χθες ο Λάσκαρης. Δεν είναι να κάνει ότι η ομάδα δείχνει μια απάθεια. Να δεν σου πω κάτι. Εγώ, ας πούμε, ρε παιδί μου, τώρα αν ήμουν ο Φιόνης, αν ήμουν ο Πουγιανίτης και είχα 20-25 πόντους τους Γάλλους, που τους βλέπεις, δεν είναι και ιδιαίτερα μπασκετ, απλά είναι. Δηλαδή, κάτι θα έκανα, κάπως αντιδρούσα, ρε παιδί μου. Κάτι. Αυτό νομίζω είναι το πιο άσχημο βγενικό από αυτό. Εγώ νομίζω ότι. Πραγματικά. Ο Άρης το έχει αφήσει και σε δεύτερη μοίρα, ίσως, τη διοργάνωση. Είχε κάποιες νίκες από το ξεκίνημα που τις κουβαλάει ακόμα και τώρα, οπότε. Έχει ελπίδες, παιδί μου, για πρόκριση. Δεν είναι ότι είναι εντελώς πίσω. Δεν έχει κάνει μια-δυο νίκες για να πεις ότι δεν έχει ελπίδες. Δεν μπορεί να το δέχεις έτσι να χάνεις 30 πόντους έτσι. Ναι. Δεν μπορεί να δέχεις να χάνεις 30 πόντους έτσι. Που παίζεις στο πρωτάθλημα την ερχόμενη αγωνιστική. Στο Ρέθυμνο. Πάλι εκτός. Πάλι εκτός. Μάλιστα. Και παίζεις στο Ρέθυμνο που είναι φορμαρισμένο. Έτσι που έρχεται από μια γενικά μια καλή παρουσία και παίζεις στο Ρέθυμνο. Και μετά πας στη Βόνη. Πολύ δύσκολο. Δηλαδή είναι δύσκολο το πρόγραμμα. Βέβαια. Εντάξει, έχει την απουσία του Αθηναίου. Έτσι. Που ως ένα βαθμό επηρεάζει τον Άρη. Αυτό είναι γεγονός. Είναι μια ακόμα επιλογή και καλή επιλογή στην περιφέρεια. Αλλά δεν ξέρω, αυτό το γεγονός ότι έρχονται ήττες με 30 πόντους και περνάνε έτσι, ρε παιδί μου, κάπως. Ξέρεις, νοχελικά. Mm-hmm. Μένα με χτυπάει κάπως άσχημα. Κάποτε δηλαδή με μια τριαντάρα γκρεμιζόταν το παλέ. Δεν λέω να γίνεται το ίδιο γιατί είναι διαφορετικές συνθήκες. Έτσι δεν είναι το ίδιο. Ούτε θα ζητήσουμε το κεφάλι του Γιάννα και θα πούμε αου αου. Αλλά πρέπει λίγο να υπάρχει μια πιο μεγαλύτερη κριτική. Και στην ομάδα και στους παίκτες και στο τεχνικό team. Το είπαμε και χθες. Ο στόχος του Άρη αγωνιστικά δεν υπάρχει. Έτσι δεν έχει τώρα πρόκριση και αυτά. Εντάξει. Είναι σε θεωρητικό επίπεδο. Έτσι, όταν λέμε ότι έχει στόχο, έχει στόχο, ένα τίτλο έχει ή μια άνοδη, αυτή είναι στόχη. Το να περάσει την επόμενη φάση και αν και δεν είναι να πάω στο FIBA Euro Cup τώρα. Αυτά σου λέω εμείς όταν αναφέρουμε το FIBA Euro Cup, γιατί εγώ το θεωρώ ανανούσιο ρε παιδιά. Τι να πω δηλαδή, του άρεσε που παλεύει να βγει στο 5-6 να πάει στο FIBA Euro Cup. Δεν θέλω να το λέω. Προσωπική μου άποψη είναι αυτή, έτσι. Μπορεί όχι ανάγκη να βγει να πει μα με ζητάει το Euro Cup. Ναι, εντάξει. Εγώ αυτή τη στιγμή εκφράζω μια προσωπική άποψη. Ούτε είναι η άποψη του δημοσιογράφου με το ρεπορτάζ. Είναι μια προσωπική άποψη. Δεν μπορώ να το αναφέρω το ρεπορτάζ ότι ο Άρης μπορεί να βγει πέμπτος για να πάει στο FIBA Euro Cup. Έτσι. Και πιστεύω ότι κάτι ανάλογο μπορεί να ισχύει για τον ΠΑΟΚ. Να μην το ενδιαφέρει αυτή η διοργάνωση. Ναι. Έτσι λέω τώρα, δεν ξέρω. Δεν νομίζω απλά ότι το. Το βάζω στον Άρη με βάση και τα προβλήματα οικονομικά που έχει. Τεράστια. Κατάλαβα. Έτσι. Με το Μάλμπου βλέπουμε να δοθούν λεφτά μέχρι τέλος του μήνα. Μεγάλο ποσό, 34 χιλιάρικα. Έχουμε τις προσφυγές των Ελλήνων που είναι εδώ, στα δικά μας τα χωράφια, όχι στη FIBA, που αυτό σημαίνει κατά τους εγγυητικής, αν δικαιωθούν. Που σημαίνει ότι αν σε 15 μέρες δεν καλύψει την εγγυητική, έτσι, έχει αφαίρεση βαθμών. Και πάει λέγοντας αυτή η ιστορία, όσο δεν την καλύπτεις. Πώς θα την καλύψει ο Άρης, αν τυχόν, γιατί θα δικαιωθούν. Και ο Σίμψα θα δικαιωθεί, και ο Ξανθόπουλος θα δικαιωθεί, και ο Πρέφτης και όσοι έχουν κάνει προσφυγή στην Ελλάδα θα δικαιωθούν. Ζητάνε λεφτά τα οποία δεν πήραν. Και θα τα πάρω μέσω της εγγυητικής. Πώς θα καλύψει την εγγυητική ο Άρης. Είναι τεράστια θέματα αυτά. Τα οποία τα λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Για τις προσφυγές το λέμε εδώ και μήνες. Για τη FIBA το λέμε εδώ και μήνες. Κάνανε συμβιβασμό που δεν είναι συμβιβασμό στα λόγια είναι γιατί πρέπει να πληρώσεις για να γίνει. Έτσι. Για αν δεν πληρώσεις το συμβιβασμό που τίθεται πρώτη η FIBA και δέχτηκες εσύ και η πλευρά του παίχτη γιατί η FIBA έτσι το πάει στην αρχή. Ελάτε παιδιά, βρείτε τα ρε παιδί μου, μην πάμε εκεί. Κατάλαβες. Mm-hmm. Γιατί σου λέει, αν φας το μπαν, μπα πληρώσεις και ποτέ. Θα αργήσεις. Κάνε ό,τι έτσι το λέει η FIBA, σου λέει, εντάξει ρε παιδί μου, μπες από τη λογική.
Αν δεν πληρώσεις, πάρε τον μπαν κατευθείαν, τον μπαν. Και σου λέω, έχεις προσφυγές στις εσωτερικές, στις ελληνικές. Πώς θα πληρώσετε για να γλιτώσεις την κατάψυξη κοιτικής. Ναι. Βέβαια, να πω την αλήθεια, μαθαίνω ότι υπάρχει μεταγραφική κινητικότητα έντονη στον Άρη. Θέλω να το δω λίγο πριν πω περισσότερα. Αλλά μαθαίνω ότι υπάρχει έντονη μεταγραφική κινητικότητα στον Άρη αυτή τη στιγμή. Έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα είναι καλά στο οικονομικό και μας ενδιαφέρουν τα άλλα. Γιατί το να βρεις παίχτη με 2-3 χιλιάρικα από το να πληρώσεις 40 και 50 σε μια προσφυγή είναι πολύ διαφορετικά πράγματα. Έτσι. Και να φέρεις ένα παίχτη για 2 μήνες να σου παίξει τώρα που δεν έχεις ρόστερ και επιθέτει να βρεις παίχτες και εντάξει. Είναι τελείως διαφορετικά. Έτσι. Ο Άρης έχει τεράστια προβλήματα και συνεχίζει να έχει. Δεν βλέπω να γίνεται τίποτα. Ο Λάσκαρης και μετά τον Αγκριτή που ασχολούμαι με τον Άρη και κάνω με τον Άρη, εγώ δεν έχω δει απολύτως τίποτα να ασχολείται με τον Άρη. Απολύτως τίποτα. Και όλοι να αναρωτιούνται, Νίκο. Και επειδή έχει τύχει να περάσει και από όλα τα ρεπορτάζ, αυτό το ερώτημα. Τι, η επόμενη μέρα, ποια είναι η επόμενη μέρα, τι γίνεται μετά. Παιδιά, αν λέγαμε πάντα η επόμενη μέρα ότι είναι καταστροφική, τότε να μην ζητάμε παράγοντες να μπουν και να κάνουν και να ράνουν και να δεχόμαστε τη μοίρα μας. Ότι θα έρθει κάποιος ο οποίος δεν θα έχει λεφτά και θα μας καταστρέψει. Ποια είναι η επόμενη μέρα, λέει, αν φύγει ο Λάσκαρης, λέει, υπάρχουν ανάδοχοι κατάσταση, υπάρχει αυτό. Γιατί ρε παιδιά, πριν έρθει το Λάσκαρης, υπήρχε ανάδοχοι, υπήρχε κάποιοι. Τι υπήρχε. Υπήρχε μια διοίκηση πρωτοδικείου, η οποία διαχειριζόταν τα χρήματα που έβγαζε. Και έλεγε την αλήθεια στον κόσμο και έκανε αυτό που έκανε. Και έπαιζε χωρίς ξένους, και έπαιζε με συγκεκριμένους Έλληνες, που τους έκραζε και ο μπασκετικός κόσμος, και είχε δύο. Γιατί δηλαδή η επόμενη μέρα να είναι διαφορετική, γιατί να μην είναι ίδια. Και ποια είναι η επόμενη μέρα τώρα με τον Λάσκαρη. Όπως ανέφερες και εσύ πριν, χαριτολογώντας, με την Μπεσικτάς τώρα θα ανακοινωθούν οι συμφωνίες. Ακόμα υπάρχει κόσμος που σου λέει χορηγούς. Δεν είναι χορηγοί, παιδιά. Διαφημιστές είναι άνθρωποι, μεσάζοντες είναι άνθρωποι. Που θέλουν να, θέλαν να πάρουν τα δικαιώματα του Άρη για να πάνε σε εταιρείες. Αυτοί λέγανε ότι έχουν έτοιμες χορηγίες. Λέγαν. Δεν τις είδαμε ποτέ, δεν είδαμε ποτέ υπογραφές. Γιατί όπως κάποιοι λένε. Για το ενδιαφέρον του επενδυτή που είχε φέρει ο κύριος Χριστοφορίδης. Δεν είδαμε ονόματα, δεν είδαμε υπογραφές. Και εγώ ρε παιδιά στην υπόθεση του Τούρκου που κάποιοι την υποστηρίζατε την αρχή και σκίζατε τα ρούχα σας και βγάζατε και λέγατε εκατομμύρια και δισεκατομμύρια και ξέρω εγώ. Δεν είδα καμιά υπογραφή από εταιρεία που να λέει ότι εμείς έχουμε δώσει το δικαίωμα. Εφόσον πάρει ο κύριος Μοσχοβίτης τα δικαιώματα του Άρη, αύριο το πρωί υπογράφουμε εμείς για 2 εκατομμύρια. Δεν είδα καμιά τέτοια υπογραφή κι εγώ. Πάει και αυτό. Φάγαμε 3 μήνες και με αυτό. Έτσι, πάει και αυτή η ιστορία. Το ποιος θέλει δεν ξέρω, θα το δείξει ιστορία. Θα το δείξει ιστορία ποιος θέλει. Αλλά εγώ δεν είδα να γίνει τίποτα ούτε με τον Αλφασίμα που λέγανε, ούτε με την ΠΑΕ που λέγανε τίποτα. Και ο κύριος Λάσκαρης από το καλοκαίρι είχε δώσει μια συνέντευξη σε ένα ραδιόφωνο, είπε και είχε κάποια πράγματα, δεν έγινε απολύτως τίποτα. Απολύτως. Μετά τον Ανακριτή είπε ότι ασχολούμαι με τον Άρη, δεν έγινε απολύτως τίποτα. Έτσι, και πάλι επαναλαμβάνω τη λέξη όλεθρος που είχε πει ο Παγκυριάκης. Πότε θα έρθει, γιατί προς τα εκεί οδεύει η ομάδα. Γιατί δεν έχει έρθει, δηλαδή μέχρι τώρα, αυτό που γίνεται όλο τι είναι. Τι να μπορεί, Νίκο. Ξέρω εγώ, εμένα η λέξη όλεθρος μου θυμίζει μια γιγάντια καταστροφή εκείνη τη στιγμή. Ναι. Αυτή τη στιγμή ο Άρης λειτουργεί όπως λειτουργεί. Έτσι, με απλήρωτους υπαλλήλους, με απλήρωτους παίκτες, με απλήρωτο τεχνικό team, με προσφυγές, με χρωστούμενα δεξιά και αριστερά. Με το άρθρο 99 με τους παίχτες, γιατί η εφορία είναι πληρωμένη. Έτσι. Το μοναδικό που είναι πληρωμένο για μήνες. Mm-hmm. Έτσι. Ένα ιδιοκτήτη ο οποίος τον έχουμε δει, η τελευταία φορά που μίλησε ήταν μετά την ανακρίτρια. Την είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Νίκο Λάσκαρη, έλα εδώ και μίλα στον κόσμο. Πες. Μίλα στον κόσμο του Άρη. Μίλα στους παράγοντες. Πες, ρε παιδιά, θέλω βοήθεια, δεν μπορώ. Να βρούμε μια λύση, να κάτσουμε όλοι σε ένα τραπέζι να βρούμε μια λύση. Θες να δώσεις μετοχές, δεν θες να δώσεις μετοχές. Τι να βρούμε, τι να γίνει. Δηλαδή, αν φτάσουμε το καλοκαίρι και να ξαφνικά να δούμε η ομάδα να πάει για τη Β' Εθνική. Τώρα θα πεις πάλι, ο κινδυνολογείς. Ναι, εντάξει. Λέγαμε πριν 2 εβδομάδες για την Άνω, για την παραμονή. Και τώρα κάποιοι, πρόσεξε, τώρα αφού κέρδισε ο Άρης δύο μάτς, κάποιοι λένε για τετράδες. Δηλαδή, πριν 2 εβδομάδες δεν ήταν ο Άρης σε δέση παραμονής. Τι ήταν δηλαδή, ήταν σε δέση τετράδας. Αλλά επειδή το μπάσκετ δεν είναι δύσκολο άθλημα,
Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο άθλημα. Φαντάζει εύκολα, είναι δύσκολο, παιδιά, για μερικούς. Πολύ δύσκολο. Έτσι. Ξαναλέω ότι ο Άρης κέρδισε τις δύο ομάδες που θα πέσουν. Εγώ τα Τρέκαλα δεν τα περίμενα τόσο άσχημα, αλλά τελικά είναι πολύ άσχημα. Αυτό και έκανε ο Άρης. Κέρδισε δύο ομάδες που θα πέσουν. Δεν άλλαξε κάτι δραματικά. Έτσι, για να βγαίνουν και να πανηγυρίζουν κάποιοι και να λένε. Και χθες, άμα δεις ήδη που λέγανε για πανηγυρισμούς, που λένε τετράδες, χθες πάλι. Δηλαδή. Όπου πάει το κύμα, ρε φίλε. Όπου φυσάει ο άνεμος. Αλλά εμάς η δουλειά μας δεν είναι να πηγαίνουμε όπου φυσάει ο άνεμος. Το ξέρω. Έτσι, δεν είμαστε στόφα όπου φυσάει ο άνεμος, στο κόμμα αυτό. Ποτέ δεν ήμασταν. Στα 20 χρόνια δημοσιογραφία, ποτέ δεν ήμασταν αυτό το κόμμα. Καιρό χαρά που ήταν. Ναι. Ωραίο. Ποτέ δεν ήμασταν αυτό το κόμμα. Ο Άρης ήταν σε κατάσταση συγκεκριμένη, γίνανε μεταγραφικές κινήσεις, ήταν δύο παίχτες, άλλαξε η ροή της ομάδας και ο Άρης από εκεί που ήταν στη ζώνη του επιβιβασμού ανέβηκε θέσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι κατευθείαν θα πω οπ, τετράδα. Τετράδα, γιατί το πρόγραμμα του Άρη. Τι έχει να παίξει. Έχει δει κανείς τι μάτσα έχει να παίξει ο Άρης. Με Ολυμπιακό ΑΕΚ που έχει να παίξει έξω. Έχει τον ΠΑΟΚ μέσα. Ναι. Έτσι. Που δεν λέει κανείς ότι είναι σίγουρη, γιατί είναι ντέρμπι. Τα προβλήματα κάθε μήνα σου περνάει, πέφτουνε. Μεγαλώνει. Και επίσης, ξέρεις τι, αυτό το οποίο. Μπαίνοντας στο δεύτερο μισό της σεζόν και πηγαίνοντας σιγά σιγά και στην επόμενη χρονιά. Πες ότι ο Άρης άντε φέτος η χρονιά, κουτσά στραβά, θα βγει, τελείωσε, έφυγε. Το χρόνο τι θα κάνει. Αυτό είναι δηλαδή... το θέμα. Ένα μπράβο, Νίκο. Εφόσον, αν μείνει έτσι η κατάσταση, πώς θα πάρει άδεια. Αυτό είναι το θέμα μου. Μα αυτό λέω. Πώς θα παίξει, δηλαδή. Πώς θα περάσει η επόμενη χρονιά. Πώς θα προχωρήσει ο Άρης την επόμενη χρονιά. Εγώ αυτό λέω. Όταν κάποιοι φωνάζουν και φωνάζαν και το καλοκαίρι και λέγαν διάφορα ότι ο Λάσκαρης θα βρει λύση και μη φωνάζετε γιατί είστε καταστροφείς και κάποιοι θέλουν να πολεμήσουν τον Λάσκαρη. Εδώ το είπαν αυτό για μένα, ότι πολεμάμε τον Λάσκαρη όταν είπαμε ότι το Champions League δεν είναι κάτι σοβαρό για να πας. Και γράψε το τρασάκι και μόνος του All About. Έτσι, μαγκιά ή πίσω γύρισμα. Και όπως δεν αποδείχθηκε ήταν πίσω γύρισμα. Όταν αποθεωνόταν για την επιλογή του να πάει στο Champions League. Το οποίο δεν του βγήκε καλά. Θα μου πει: άμα πήγαινε στην Ευρωλίγκα θα ήταν καλύτερα. Δηλαδή, άμα πήγαινε στο Ούλε, πώς το λένε το δεύτερο. Στο Eurocup. Στο Eurocup θα ήταν καλύτερα. Όχι, μπορεί να μην ήταν καλύτερα. Αλλά τώρα τι κάναμε. Κάτσαμε στα λεφτά που μας δίνει η FIBA. Γιατί η FIBA σου λέει: έλα εδώ παίξε. Πάρε λεφτά, σίγουρα. Σου δίνει λεφτά η FIBA, κάθομαστε στα λεφτά. Εντάξει, όλα καλά. Ούτε χορηγούς βρίσκουμε, ούτε τίποτα. Δύο χρόνια που λέγαμε στα σχόλια μου που έγραφα ότι το τμήμα το χορηγικό, το marketing δεν υπάρχει στην ΚΑΕΑΡΙΣ. Δεν υπάρχει στην ΚΑΕΑΡΙΣ, δεν υπήρχε στην ΚΑΕΑΡΙΣ. Έτσι. Κι όμως οι άνθρωποι που ήταν σε αυτό το τμήμα, υποτίθεται, ζητάνε λεφτά. Από την ΚΑΕΑΡΙΣ. Πρέπει να ξέρω για τον Νικολάσκα, από την ΚΑΕΑΡΙΣ. Ζητάνε λεφτά. Οι υπάλληλοι που έχουν φύγει από την ΚΑΕΑΡΙΣ ζητάνε λεφτά να πληρωθούν τα λεφτά του. Αυτά που παίρνανε, που υποτίθεται ότι. Πληρωνόντουσα με τον Νίκο Λάσκαρη. Ναι. Καταλαβες. Mm-hmm. Υπάλληλοι οποίοι το δεύτερο Nick Gallis Cup το βάλαν μέσα οικονομικά όταν το πρώτο είχε έσοδα. Αλλά άμα τα πεις αυτά, ναι, τα πεις τα λες τώρα. Μεταξύ των όχι, δεν τα έλεγα τώρα. Τα λέγα είναι και τότε. Πολύ, πολύ δύσκολη κατάσταση και είναι αυτό που λες και εσύ. Το έχεις αναφέρει και πιο νωρίς μέσα στη σεζόν σε κάποια φάση, το θυμάμαι. Και το ξαναλέω και εγώ είναι ότι. Η χρονιά φέτος έτσι αλλιώς από εδώ από εκεί βγήκε και έφυγε. Θα βγει η χρονιά. Έφυγε η χρονιά, οκ. Okay. Του χρόνου τι κάνεις. Θα περάσει. Θα πας να κάνεις τα χαρτιά για να πάρεις άδεια. Πώς. Με τι. Με τι. Όταν γουστάς. Θα έχεις προσφυγή. Τότε και ξέρεις τότε μέχρι το καλοκαίρι θα έχεις τελεσίδικες αποφάσεις για προσφυγές. Τελεσίδικες και βλέπε, ξέρω εγώ, Καβαδάς, βλέπε Μάρμπλ, βλέπε Τζέγκινς, βλέπε ναι. Τους φετινούς. Mm-hmm. Αν κάποιος έχει μείνει από τους φετινούς. Ξέρω εγώ, Πρίφτης, Σίμτσακ. Ξανθόπουλος. Όχι, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Και... Πώς να πας το χρόνο να πάρεις φάκελο, επειδή σε αρέσει. Και ούτε φαίνεται κάτι άλλο στον ορίζοντα διοικητικά, έτσι. Εντάξει, ακούγονται πολλά. Ναι. Εγώ δεν μένω σε αυτά που ακούγονται. Έτσι. Ακούγονται πολλά. Αν δεν βγει κάποιος επίσημα να πει κάτι, όπως είχε γίνει με το θέμα με τους πέντε με τα λεφτά που δίναν το καλοκαίρι, που επίσημα είχε βγει ο Λευτέρης Αρβανίτης και το είπε ότι υπάρχει αυτό. Να. Έτσι, φήμες και ότι ενδιαφέρεται κάποιος και χίλια δυο επίσημα. Ναι. Να βάλω το δημοσιογράφο μπροστά,
να βγει ο δημοσιογράφος να γράψει, να πει και μετά να εκτεθεί ο ίδιος δημοσιογράφος γιατί δεν γίνει τίποτα, όχι, θα το κάνω. Έμαθα να μην το κάνω πια. Mm-hmm. Να βγει κάποιος επίσημα μπροστά και να πει: ναι, είμαστε αυτοί 5, 6, 10, 12 και θέλουμε τον Άρη. Βάζουμε 50-100 χιλιάρικα και θέλουμε να βοηθήσουμε τον Άρη. Επίσημα όμως. Μάλιστα. Εντάξει, παράγοντες. Όχι τώρα. Έμαθα κάτι ή μου είπε κάτι κάποιο ή. Ναι, αυτό εντάξει, αυτό θα μου πει είναι και η φύση του ρεπορτάζ. Κάποιες φορές ρισκάρεις. Έτσι. Υπάρχει η φημολογία, άμα θέλεις, η κινητικότητα, κάτι μπορεί να γίνει. Αλλά το θέμα και εδώ είναι, ο Λάσκαρης θέλει να δώσει συμμετοχές ή δεν θυμίζει να δώσει συμμετοχές. Γιατί όλα εκεί ξεκινάνε και σταματούν. Είναι μεγαλομέτωχος. Έχει το 90%. Το 89% πόσο έχει. Θέλει να το δώσει. Μπορεί να το δώσει. Και αν όχι, τι μπορεί να κάνει ο Αλβασίμα. Υπάρχουν νομικές κινήσεις που μπορεί να κάνει ο Αλβασίμα σε την περίπτωση σαν 10%. Εγώ ξέρω ότι υπάρχουν κάποιες νομικές κινήσεις που μπορεί να κάνει ο Αλβασίμα. Έχει κάνει κάτι ο Αλβασίμα. Υπάρχει κάποιο δεδομένο. Τι γίνεται. Αλλά το βασικό, ξαναλέω, σε όλη την περίπτωση, Νίκο, που συζητάμε για τον Άρη, είναι αν ο Νίκος ο Λάσκαρης είναι διατεθειμένος ή σκέφτεται καν αυτό το ενδεχόμενο να δώσει, να παραχωρήσει συμμετοχές. Μόνο έτσι μπορεί να συζητάμε για επόμενη μέρα. Mm-hmm. Γιατί έχει το 90, δεν είναι διοικούσα επιτροπή ή διοίκηση πρωτοδικείου που λες ότι ήρθε ένας επενδυτής, οπότε φεύγεις. Θυμάστε τότε με τον Άρη, όταν είχε ξεκινήσει η κίνηση Αρβανίτη, ο Γιάννης Δαμιανίδης που ήταν και αυτός τότε διοίκηση πρωτοδικείου, μέχρι να υπογράψει κάποια πράγματα τότε η μετά διοίκηση, δεν έφευγε και έπρεπε να γίνει ολόκληρο θέμα. Τώρα δεν είναι έτσι όμως, τώρα είναι το 90%. Αυτός έχει τις μετοχές. Και όταν λέμε θέλει να τις δώσει από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το θέμα, το λωτονό, μιλάμε ξεκάθαρα για αύξηση του κεφαλαίου. Έτσι, εκεί στην οποία δεν θα πρέπει ο ίδιος να λάβει μέρος. Για να προχωρήσει όπως είναι, να μην λάβει μέρος αυτός, να έρθει ένας άλλος να βάλει λεφτά, να πάρει τις μετοχές, την πλειοψηφία και όλα τέλος. Και όλα τέλος. Σιγά σιγά. Αλλά όλα αυτά είναι θέμα τι θέλει να κάνει ο Λάσκαρης. Mm. Τι θέλει να κάνει. Και κανείς δεν ξέρει τι θέλει να κάνει. Okay. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Είπαμε αρκετά για τον Άρη. Έτσι είναι. Δεν, στον Άρη, όσο και να θέλεις να μείνεις στο αγωνιστικό, μπορείς, κάθε φορά η κουβέντα πηγαίνει στα εξωαγωνιστικά, όπως και να το κάνουμε. Πάμε εμείς στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να κάνουμε την κουβέντα μας με τον Θαντ Μακφάντεν. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Basket City, πάμε μέχρι και τις 10 εδώ στο Λίμπαρο 107,4. Μιλήσαμε κυρίως για τα παιχνίδια του Άρη και του ΠΑΟΚ στην πρώτη ώρα, τα παιχνίδια για το Basketball Champions League. Επιστρέφουμε, ή μάλλον πάμε στην Basket League. Και πάμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει εντυπωσιάσει στην επιστροφή του στην Ελλάδα και στην Κύμη συγκεκριμένα. Πήραμε πέρσι μια πρώτη εικόνα από τον ΠΑΟΚ, αλλά φέτος στην Κύμη, στα πρώτα 5 παιχνίδια που είναι εκεί, εκτός από τις 4 νίκες που έχει κάνει η ομάδα του Γιάννη Καστρίτη με τον Θαντ Μακφάντεν μαζί της, ο Αμερικανός έχει 24,8 πόντους μέσο όρο, σουτάρει με 53,6 παρακαλώ στα τρίποντα, 83,3 στις βολές, 47,5 στα δίποντα, κάνει 3,2 assist και παίζει, κάτσε να δω και πόσο παίζει, είναι για περίπου 27 λεπτά στο γήπεδο. Έχουμε λοιπόν μαζί μας από τη Χαλκίδα τον Θαντ Μακφάντεν. Θαντ, hello from Θεσσαλονίκη. Hello, how are you? Everything's okay, what about you? I'm fine. Okay. I was seeing your numbers until now in Basket League, and the numbers are extraordinary in these first five games that you play with Kimi. Mm-hmm. Tell me about your impressions from your second experience in Greece in a team with different goals than PAOK. You know, it's been good. You know, like Greece as a whole, you know, beautiful country, you know, great basketball, you know, high level basketball. So it's been good, you know. Second time go around, you know, it's been good just like the first time. So it's been good. Mm-hmm. Just a minute to translate. Μας λέει ότι η Ελλάδα είναι μια όμορφη χώρα. Το μπάσκετ είναι σε καλό επίπεδο, είναι σε υψηλό επίπεδο. Η ομάδα, παρότι είναι σε μια διαφορετική ομάδα, είναι το ίδιο για αυτόν και νιώθει πραγματικά, πραγματικά καλά. I think that your experience in Karpos Okoli was not so good. Because I know that you want to came back in Greece. Mm-hmm.
Yes, the situation was unfortunate. You know, wasn't so good. You know, as far as financial problems, you know, the team couldn't afford to pay, continue to pay the players. And, you know, it's a blessing. It's a blessing, you know, I'm back in Greece. I'm a firm believer everything happens for a reason. So, you know, that was just a learning experience. And that's in the past. So, you know, it happened. You know, it's nothing I can do about it. But, you know, I'm happy. Where I'm at now. Okay. Η ερώτησή μας ήταν, ο Θάδη ξεκίνησε τη σεζόν στην Κάρπο Σοκόλη, στα Σκόπια. Και από την πρώτη στιγμή και από ένα σημείο και μετά ήθελε να επιστρέψει γενικότερα και να φύγει από εκεί. Είπε ότι υπήρχαν οικονομικά προβλήματα, ήταν άτυχη κατάσταση. Νιώθει ευλογημένος που είναι πίσω στην Ελλάδα. Θεωρεί ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο και νιώθει πολύ χαρούμενος που έχει επιστρέψει. Θάντ, when you came in Kimi, your team was without a win and now he has 4. And the goal of staying in Basket League seemed more easy after these wins. Well, like I said, you know, to everybody before I came to the team, you know, before I got here, we had a really good roster. You know, we had a really good roster. So, you know, it's not, you know, in a Greek league, you get one or two wins, you know, that can build momentum. You know, so you know, this is a very good team. You know, very good team. You know, like I said before, I got here. You know, but now we just got a little bit more. We got some momentum going. So you like I said, you know, you win two or three games in the Greek league, you have great momentum going forward. So, you know, me and Kaiser, you know, you know, the new additions to the team. So, you know, we just try to bring the energy, you know. But like I said before, we got here, this is a really good team. You know, it was just some unfortunate break spars, like with injuries and everything. Mm-hmm. So, you know, it was just some bad breaks. Μας λέει ότι και πριν έρθει στην Κίμη, η Κίμη είχε ένα πραγματικά καλό ρόστερ. Τονίζει ότι στην Ελλάδα με κάποιες νίκες έρχεται αμέσως το momentum, αλλάζει το momentum για μια ομάδα. Τονίζει ότι η Κίμη έχει μια καλή ομάδα, τώρα έχει και το momentum μαζί της, κάτι που ήρθε από τις τελευταίες νίκες. Ο ίδιος μαζί με τον Κάιζερ, που ήταν η άλλη προσθήκη του τελευταίου καιρού, προσπάθησαν να δώσουν περαιτέρω ενέργεια στην ομάδα, η οποία ξεκίνησε με κάποιες ατυχίες, με κάποιους τραυματισμούς, αλλά πραγματικά το roster της είναι αρκετά καλό. Και μέσα από τις νίκες που έχει πάρει, έχει βρει το momentum που έψαχνε. About your performance, Thad, how can you explain this? Because we see some things that I think it's extraordinary. With 25 points average, very good percentages, you seem very good in your first games in Kimi. Well, you know, coach put us in every player in the right positions to be successful. You know, so you know, with me, I'm just, you know, coach. Like I said, coach put us in the right spots, and me, I'm just knocking down my opportunities I get. You know, so you know, like I said, you know, we have a lot of guys on this team that can score points. We have a lot of guys that can score 20 or 30 points, and I think that's what makes us such a good team. But you know, we try to focus more, you know, on the defensive end. You know, everybody see the points and say, oh, you know, that's great and all. But, you know, the game of basketball is more than just points. You know, points only, okay, whoever outscores, someone wins the game. But point is not the main reason why a team wins. It's other things, and we all doing great jobs at that. So, you know, like I said, we're still working. You know, we're not satisfied. You know, we still want to push and see what we can do, and I really feel like we can do big things. Μας λέει ότι είναι και θέμα του προπονητή που όλους τους παίκτες μας βάζει εκεί που θέλουμε για να έχουμε επιτυχία. Λέγοντας για τον εαυτό του, είπε ότι με βάζει στη σωστή θέση για να έχω τις ευκαιρίες μου να σκοράρω. Τονίζω ότι στην Κίμη υπάρχουν πολλοί παίκτες που μπορούν να σκοράρουν. Το πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχει συγκέντρωση και στην άμυνα. Τονίζει επίσης ότι δεν είναι μόνο οι πόντοι που. Δεν είναι μόνο τα καλάθια που μπαίνουν, είναι αυτά που βλέπει ο κόσμος, δηλαδή είναι και άλλα πράγματα μέσα στο παιχνίδι. Όλοι κάνουν μια καλή δουλειά στην Κίμη και όπως τόνισε, δεν είμαι ακόμα ικανοποιημένος από την εικόνα. Τονίζει ότι πρέπει να συνεχίσουν όλοι μαζί τη δουλειά στην ομάδα της Κίμης για να πάνε ακόμα πιο μπροστά. Thad, correct me if I'm wrong. You seem to enjoy the game in Kimi. And my question is, how can you adjust so quickly in your new team? Is it something about teamwork? It's the coach and the way that take advantage of your style of play?
It's a big family. It's a big family here, from the management to the coaches to our trainers, you know, to teammates. It's like a big family. You know, when I first got here, you know, I'm thinking, you know, okay, 0-6, you know, maybe heads will be down, you know, it would be low. But, mm-hmm. you know, when I got here, everybody was still cheerful. Everybody was smiling, you know, very encouraging. And it was easy for me to just, you know, and, you know, me and coach, you know, he's good at reading players, and he's good at putting us in situations to be successful. And he knows the type of player that I am and my teammates are. So, like I said, he just put us in spots to be successful. You know, all we have to do is be confident enough, you know, to do our job. Mm-hmm. So I give all the credit to the coaches, staff, you know, the management, the trainers, and, you know, my teammates. And, you know, it was easy for me once coming to a family situation. So. Μας λέει ότι η ερώτηση ήταν για το γεγονός ότι και πολύ εύκολα έχει προσαρμοστεί. Και πώς έχει γίνει αυτό? Είναι με ομαδική δουλειά, με τον τρόπο που τον βάζει ο προπονητής του, ο Γιάννης Καστρίτης. Και απαντάει ότι είναι μια μεγάλη οικογένεια εκεί, μία από τη διοίκηση, από τους προπονητές, από τους παίχτες. Σκεφτόταν όταν πήγε στην αρχή ότι με ένα ρεκόρ 0-6, ότι τα κεφάλια τους θα είναι κάτω, εννοώντας ότι θα τους έχει πάρει από κάτω από τις συνεχόμενες ήττες. Αλλά δεν είναι κάτι τέτοιο. Όλοι του έβιναν κουράγιο, είδε χαρούμενα πρόσωπα. Τόνισε ότι ο προπονητής είναι καλός και ξέρει στο πού να βάλει τον κάθε παίχτη για να βγάλει τα χαρακτηριστικά του. Ξέρει τι παίχτης είναι και ο ίδιος, αλλά και οι συμπαίχτες του. Και το μόνο που έχουν να κάνουν αυτοί, οι παίχτες δηλαδή, είναι να έχουν αυτοπεποίθηση. Εκτιμά πολύ τη δουλειά που γίνεται στην ομάδα από τότε που έχει έρθει. Thad, I can't, μάλλον, otherwise, your first experience from Greece was with PAOK. I know that you were close to a return sometime in the season. What do you learn for the team and its performance this year in Greece and Basketball Champions League also? I learned a lot. You know, I learned how to slow down. I was always a player just going 100 miles per hour, you know. So I just learned how to slow down. And, you know, of course, the experience of playing in the Basketball Champions League, you know, playing against the best from all countries was also good, you know, for me as well. But, you know, like at the end of the day, it's basketball, you know, wherever it is. It can be EuroLeague, NBA, you know, Champions League, you know, it doesn't matter. At the end of the day, it's basketball. So, but the experience with PAOK, you know, it was definitely a big experience, a good experience for me. You know, it basically taught me, you know, the read situations and read the game, you know, instead of just going one pace, you know. Mm-hmm. So, like I said, I learned a lot, and I brought it into this season as well. You know what I learned. So, you know, Greece basketball, you know, is, like I said, it's high level basketball, and it's always tactics. You know, it's you know, film, you know, read film after film after film after film. So it's like break down everything, you know. And whereas, you know, in some other countries it's more fast paced, you know. Mm-hmm. So I learned a lot from that. And about your potential return, because I know that you were in talks with PAOK also in the summer and also sometime before you came in Kimi. Mm-hmm. You know, we were in talks. You know, obviously it didn't go, you know, farther than, you know, and it was just from both, you know, it was from both sides. It wasn't nothing like, you know, we don't want him or, you know, I don't want to go there. It was just, It was just continuous talks, and I mean, you know, at the end of the day, you know, everything's happened for a reason. You mm-hmm. know, God put everything for a reason, and you know, they, you know, I mean, I'm here, you know, and I'm very happy to be here in Kimi. So it was nothing, you know, it's no bad feelings or no bad blood. You know, like I said, I still have a lot of love for that organization as well. So it's just, you know, I mean, it's the profession, you know. Okay, do you miss someone from PAOK? Nen, maybe. Keith, maybe. I couldn't hear you. Repeat the question. Do you miss someone from PAOK? Neno, maybe. Keith. Oh, miss. Yes. Those are my guys. That's like a family as well. You know, I miss a lot. I miss everybody. You know, we still communicate a lot. You know, and I know when I returned there for preseason, you know, it was nothing but love. Oh, yes, of course. You know, that was like a family, you know. Okay.
Okay. Λοιπόν, η ερώτηση ήταν για την πρώτη εμπειρία στην Ελλάδα με τον ΠΑΟΚ, και επειδή νωρίτερα μέσα στη σεζόν υπήρχε το όνομά του έτσι μέσα στη λίστα του ΠΑΟΚ για να επιστρέψει, και για το τι μαθαίνει για την ομάδα και βέβαια για την πορεία της στην Ελλάδα και στο Champions League. Είπε ότι η περσινή εμπειρία το έμαθα αρκετά, το έμαθα να παίζει λίγο πιο αργά, όπως είπε, να χαμηλώσει λίγο τον ρυθμό. Ήταν μια καλή εμπειρία η περσινή με τον ΠΑΟΚ, και έμαθα να διαβάζει περισσότερο το παιχνίδι. Και μάλιστα τόνισε ξανά ότι το πρωτάθλημα στην Ελλάδα έχει πάρα πολύ τακτική. Σε άλλες χώρες ο ρυθμός είναι πιο υψηλός, αλλά εδώ στην Ελλάδα έχει πάρα πολύ τακτική, όπως τόνισε. Για το θέμα της όποιες κουβέντες μπορεί να έχει γίνει για επιστροφή, είπε ότι είμαστε συζητήσει, αλλά δεν προχώρησε περισσότερο. Δεν είχε να κάνει με κάτι συγκεκριμένο. Μιλήσαμε με τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν προχώρησε η υπόθεση, και τόνισε ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Δεν υπάρχει κάτι κακό ανάμεσα στις δύο πλευρές, είναι στην κύμη. Και τον ρώτησα και εγώ στη συνέχεια για το αν του λείπει κάποιος από τον ΠΑΟΚ, γιατί είχε, επειδή ήταν ένας πολύ χαμογελαστός άνθρωπος και ένας πολύ θετικός τύπος πέρσι στην ομάδα, και όταν επέστρεψε με την Κάρπο Σοκόλη για να παίξει ένα φιλικό, είχε μια πολύ ωραία υποδοχή. Είπε ότι μου λείπουν κάποια παιδιά, μιλάμε με κάποιους παίχτες, και έζησε έτσι για αυτή την αγάπη, όπως είπε, στο φιλικό προετοιμασίας που έδωσε. And that the last question is about your next game with Kimi. You have another derby now with Corivos. How do you prepare for this game? You know, any away, any game in Greece is, you know, is a tough game, but especially away games. You know, so we know this is a team. You know, they play fast paced. You know, mm-hmm. lot of energy and everything. But like I said, we've been practicing really hard. You know, we're a really confident, highly confident team. You know, and we feel like we can beat anybody. So, you know, heading to the game, of course, win, because it's one step to our goal for mm-hmm. the season. You know, mm-hmm. so you know, that's basically it. You know, we're very confident in ourselves. You know, like I said, if we execute coach game plan, you know, we feel very confident in us winning. Mm-hmm. Okay, so thank you very much, and all the best wishes in Kimi. Thank you. Appreciate it. Good night. Λοιπόν, αυτά από τον Θαντ Μαχφάτεν. Τελευταία ερώτηση ήταν για το παιχνίδι που έχει τώρα η Κίμη με τον Κόρυβο στην Αμαλιάδα. Είπε ότι κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο στην Ελλάδα, ειδικά τα εκτός έδρας. Ξέρουμε ότι αντιμετωπίζουμε μια ομάδα που παίζει γενικά σε υψηλό ρυθμό, αλλά νιώθουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε τον οποιονδήποτε, και αν το καταφέρουμε, κάνουμε ένα ακόμα βήμα για να πετύχουμε τον στόχο μας. Και τόνισε επίσης ότι υπάρχει μεγάλη αυτοποίθηση μέσα στην ομάδα για να εκτελέσουμε όλα αυτά τα οποία μας ζητάει ο προπονητής μας. Αυτά από τον Θαντ Μακφάντεν, ο οποίος πραγματικά ήρθε με την Κίμη στο 0-6, η Κίμη πλέον είναι στο 4-7. Φυσικά και δεν έχει σωθεί, εννοείται, αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι σε ένα σωστό δρόμο και τα νούμερά του είναι εντυπωσιακά. Και μάλιστα το τελευταίο παιχνίδι της Κίμης είχε 42 πόντους. Στην παράταση βέβαια, αλλά σε κάθε περίπτωση 42 πόντους. Και νομίζω στο πρώτο του που ήταν με τον Πανιόνιο είχε βάλει 35, έτσι, με το καλημέρα. Τον γνωρίσαμε πέρσι στον ΠΑΟΚ τον Μακφάντεν. Πήραμε μια πρώτη εικόνα. Είχε και με τον ΠΑΟΚ κάποιες πολύ μεγάλες βραδιές. Η μεγαλύτερη ήταν εκείνη στο Βελιγράδι πέρσι, σε νοκάουτ παιχνίδι με την Παρτιζάν, εκεί που είχε κριθεί η πρόκριση του ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση του Champions League, 16 τότε, πριν παίξει με την Τενερίφη, που πραγματικά είχε κάνει ένα πολύ μεγάλο μάτσο τότε εκεί ο Μακφάντεν. Είχε, αν θυμάμαι καλά, 6-9 τρίποντα, μέσα σε μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, πολύ δύσκολη για τον αντίπαλο, αλλά ο Μακφάντεν τα έβαζε όλα σε εκείνο το μάτσο. 42 είχε στο παιχνίδι με τον Κολοσσό, με 8 στα 16 τρίποντα, 6 στα 8 δίποντα, 6-6 βολές, 4 rebound, 4 assist, κανένα λάθος, αν δεν κάνω λάθος, όχι, 2 λάθη, και μάζεψε 43 βαθμούς, παρακαλώ, στο σύστημα αξιολόγησης. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακός και έχει κάνει έτσι τρομερή εντύπωση στην επιστροφή του στην Ελλάδα και στην Κίνη. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να πούμε, να συζητήσουμε και ό,τι άλλο έτσι κινείται μπασκετικά. Λοιπόν, ευχαριστούμε και πάλι εδώ, Λιμπερό Basket City, για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Για Ηρακλή, απλά να πούμε ότι πλέον έχει πιάσει δουλειά ο κύριος Λευτέρης Δικιακίδης, ο προπονητής που πλέον θα οδηγήσει την ομάδα του Ηρακλή στον στόχο που είναι η άνοδος στην Α1 κατηγορία. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος. Βέβαια, μετά την ήττα από το Περιστέρι, πλέον νομίζω ότι η Αθηναϊκή ομάδα
έχει ξεχωρίσει και δεν χάνει την άνοδο. Δηλαδή πρέπει να γίνουν πολύ περίεργα πράγματα για να χάσει την άνοδο. Νομίζω ότι είναι και η καλύτερη ομάδα, είναι με το καλύτερο ρόστερ. Ναι, ακριβώς, έχει το καλύτερο ρόστερ, πιο μεγάλο μπάτζετ και αυτό δικαιώνεται και βγαίνει μέσα στο γήπεδο. Ο Βαγγέλης Αλεξανδρίου, ο οποίος αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία μετά από την απόβαση της διοίκησης. Βέβαια, προσωπική μου εκτίμηση ότι ο Αλεξανδρής έφτιαξε σε πολύ μεγάλο βαθμό τον Ηρακλή στη σημερινή του μορφή. Έτσι και νομίζω ότι πέρα από το αποτέλεσμα της προσπάθειάς του για την επιστροφή στην Α2, νομίζω ότι όλη η εικόνα του Ηρακλή σε σχέση με αυτό που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια είχε αλλάξει λόγω Αλεξανδρή. Έτσι, το πώς άλλαξε το σύλλογο γενικότερα και βοήθησε κάποια πράγματα. Έτσι, σε σχέση με κάποια, με τι βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, και βέβαια, μέσω της παρουσίας του Αλεξανδρή, πίστεψε και ένας άνθρωπος να βάλει χρήματα, να πιστέψει σε αυτή την προσπάθεια. Έτσι, δεν δικαιώθηκε βέβαια από το αποτέλεσμα, δηλαδή δεν κατάφερε να επιστρέψει. Αλλά τουλάχιστον βλέπουμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα. Δηλαδή, ο κόσμος αγκαλιάζει την ομάδα, είναι κοντά στην ομάδα, σχέση με παλιότερα χρόνια που δεν ήταν έτσι η κατάσταση. Έτσι, αυτό το γνωρίζουν καλά οι φίλοι του Ηρακλή. Και νομίζω ότι πέρα του. Εντάξει, δεν πέτυχε το στόχο της ανώδου πέρσι ο Αλεξάνδρης. Νομίζω όμως ότι έδωσε πολλά στην ομάδα του Ηρακλή. Έτσι, σαβέστατα. Απλά εντάξει, τώρα ήταν και όχι, σε τέτοιες καταστάσεις κάτι πρέπει να αλλάξει. Συνήθως αλλάζει ο προπονητής. Και πέρσι του Ηρακλή του έμεινε το. Του έμεινε μανάτι όλη η καλή χρονιά που έκανε σε όλη τη διάρκεια της, γιατί σταμάζει με το Φάρο, έχασε και το μάτι του έδρας και δεν κατάφερε να ανέβει. Αν και βέβαια, να πούμε την αλήθεια τώρα, αν έπρεπε να ήταν όλα κάθε βάση του γράμματος, ο Ηρακλής έπρεπε να παίζει ήδη στην Α1 και να μην παίζει ο Πανιόνιος. Έτσι. Ναι. Κάτι που το καλοκαίρι συζητήθηκε πολύ. Ο Ισακέ, και εδώ θεωρώ ότι είναι τραγικό λάθος όλο αυτό που γίνεται κάθε χρόνο και που έγινε και φέτος με τον Ισακέ και τον Πανιόνιο. Και το χρόνο να περιμένουμε μέχρι τέλος ο Ασακέ να με έχει πάρει απόβαση. Ναι, μπορεί να γίνει και του χρόνου. Έτσι, ναι, πάλι, αν παίζει... Πρέπει να σταματήσει αυτό με το. Οι άνθρωποι του Ασακέ, οι ομάδες, γιατί ομάδες είναι. Έτσι, πρέπει να σταματήσουν αυτό που έγινε το καλοκαίρι με τον Πανιόνιο. Έτσι, είναι τραγικό. Ναι. Γιατί ο Πανιόνιος, εντάξει, ιστορική ομάδα, ναι, αυτά ξέρω εγώ από εδώ από εκεί. Αλλά μπήκε από το παράθυρο και βλέπουμε τι κάνει που φέτος τον Α1. Έτσι. Και ο Ηρακλής είχε μια έτοιμη ομάδα, θα βάζει και τους ξένους ο Αλεξάνδρης. Θα έπρεπε να παίξει δηλαδή ο Ηρακλής να παίζει τώρα στην Α1. Και θεωρώ ότι η πορεία του Ηρακλής σχέση με αυτήν την Πανιόνιο θα ήταν πολύ διαφορετική. Και θα έχει και κόσμο το γήπεδο, γιατί έτσι. Από ό,τι βλέπω στον Πανιόνιο δεν ασχολούνται. Δεν έχει τόσο κόσμο, θα περιμένει κανείς για Πανιόνιο. Δηλαδή δεν γέμισε καλά το γήπεδο με τον Άρη τώρα στο παιχνίδι που ήταν φωτιά, έτσι. Κοίτα με τον Άρη. Που λες ότι είναι ο Άρης, έτσι, υπάρχει μια αντιπαλότητα, μια. Ξέρω εγώ, μια ιστορία δεν είναι με την Κίμη που ο Πανιόνιος θα σου πει ποια Κίμη. Είναι ο Άρης. Και δεν γέμισε το γήπεδο. Ο Ηρακλής το βλέπουμε και τώρα, το γεμίζει το γήπεδο σχεδόν σε κάθε μάτσα. Έτσι. Δυστυχώς αυτή είναι η εξέλιξη. Να ευχηθούμε τον κύριο Χατζηγιαννάκηδη να τα πετύχει το στόχο το μεγάλο που είναι η άνοδος. Βέβαια τώρα όλα δείχνουν ότι οι ομάδες πλέον θα παρέψουν για τις θέσεις τα μπαράζ και μετράνε τα μεταξύ τους αποτελέσματα. Και γενικά δηλαδή ο Ηρακλής τώρα πρέπει να μείνει στη δεύτερη θέση. Για να μπορέσει τουλάχιστον να έχει το πλεονέκτημα έδρας στη διάρκεια του μπαράζ. Έτσι, το οποίο είναι βασικό. Το να έχει το πλεονέκτημα έδρας στη διάρκεια του μπάραζ. Να δούμε. Είναι δύσκολη. Είναι μεγάλη χρονιά ακόμα για τον Ηρακλή στο πάθμα της Α2. Να ευχηθούμε να τα καταφέρει. Έτσι και να επιστρέψει. Εντάξει, ακόμα έχει και πολύ δρόμο μπροστά του. Και προφανώς με την αλλαγή που έκανε θα αλλάξει κάπως η αγωνιστική του εικόνα. Το θέμα είναι. Αφού τα αλλάξει σε πρώτη φάση, να αλλάξει και να βελτιωθεί και στην πορεία τη σεζόν, να έχει μια σταθερή πορεία και να διεκδικήσει την άνοδο εκεί που πρέπει, δηλαδή στα play-off. Γιατί ξαναλέω ότι υπάρχει περσινή σεζόν που ο Ηρακλής ουσιαστικά ήταν πρώτος μαζί με τον Πανιόνιο. Okay, και όλοι θεωρούσαν ότι η δουλειά θα γίνει και τελικά στα play-off με το Φάρο έχασε το Ιβανόφιο και δεν κατάφερε να ανέβει αγωνιστικά. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα πάει από εδώ και πέρα. Πάμε στο μεγάλο ερώτημα. Για πες το. Λαμέλο ή Λιάντζελο. Λαβάρ, φίλε, κανένας από τους δύο. Λοιπόν, μόνο Λαβάρ. Πραγματικά, ρε παιδιά, όποιος έχει κάνει αυτή τη μαγιά στην Πρενιά, όπως τη λένε την ομάδα. Βιτάουτας. Βιτάουτας εκεί, του βγάζω το καπέλο. Και βέβαια, οι δικοί μας εδώ κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου.
κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου. Μιλάμε βέβαια για το θέμα το οποίο κυριαρχεί στη Λιθουανία, στην Ευρώπη και στην Αμερική. Το, τώρα δεν ξέρω να το λέω καλά, το Bleacher Report είναι το... Bleacher, το Bleacher Report, καταρχάς, πότε είχαν παιχνίδι αυτοί, παίζανε... Προχθές, παίζανε μπράβο. Την, να πούμε Ζαλγύρης Κάουνας Μπέ. Οι δύο μικροί γη του... Πώς λένε τον μπαμπά? Του Λαβάρ, του Λαβάρ Μπολ, του τεράστιου αυτού. Έτσι, του τεράστιου μπαμπά του... Και αδέρφια φυσικά του, του Λόντζο, έτσι. Του Λόντζο Μπολ, των Lakers. Έτσι, ο οποίος είναι γνωστός για τις δηλώσεις του και αυτά είναι... Ο άνθρωπος είναι, ρε παιδί μου, τι να πω, μια κατηγορία μόνος του. Έτσι, ναι. Το δήλωσε και ο Steve Kerr ότι δεν είναι ούτε η Kardashians, λέει το NBA. Λέει, είναι μια κατηγορία μόνος του, το δήλωσε ο Steve Kerr, μόνος του. Ναι. Οι γη του έχουν πάει σε μια ομάδα στη Λιθουανία και παίζουν, είναι πιτσιρικάδες εκεί. Έτσι, προχθές παίζανε με την Άντερ 18 της Αλγκύρης. Ο ένας ο γιος, ξέρω εγώ, είχε 15 πόντους και 9 ασίστ, ο άλλος είχε, ξέρω εγώ, 15-20 πόντους και 5 rebound, 6 rebound. Πόσα χτυπήματα, πόσες προβολές είχε το Bleacher Report από ένα βιντεάκι ενός λεπτού? Πόσο? Πες ένα νούμερο. 180 εκατομμύρια. Ε? 180 όχι, εκατομμύρια. Εντάξει. Όχι, ξέρω εγώ. 2 εκατομμύρια χθες το βράδυ. 2 εκατομμύρια έχει το βιντεάκι αυτό. Ναι. 2 εκατομμύρια πώς είσαι, για δύο παιδιά τα οποία δεν έχει ξαναδεί ποτέ κανείς. Ούτε είχαν κάνει τρομερή καριέρα. Δηλαδή, εγώ δεν τα ξάκουσα. Ναι. Που παρακολουθώ NBA, ξέρω εγώ, και τα project, τα prospect από το NCAA τα βλέπουμε, ρε παιδί μου. Έτσι, δηλαδή αυτόν τον καινούργιο τον πιτσιρίκα που τον είχαμε δώσει στην εκπομπή που μοιάζει με τον Στεφ Κάρι και σπάει όλα τα ρεκόρ σε πόντους και assist. Το είχαμε πει. Τώρα χθες, ας πούμε, είδα για έναν 9χρονο που ήδη κολέγια και ομάδες στο NBA τον κυνηγάνε ήδη. Και βγήκε η μαμά του και λέει: Δεν θα γίνει, λέει, όπως τους Μπολ. Κράζοντας το Λαβάλ, έτσι. Ναι. Θα δούμε, λέει, θα βγάλει τα λεφτά του, λέει, από το μπάσκετ. Λέει, τώρα λέει: είναι μικρός, 9 χρονών. Λέει, τι NBA μου λέτε και τέτοια. Σκέψτε το NBA, δηλαδή. 9 χρονών είναι ο πιτσιρικάς και ήδη έχουν πέσει ομάδες και τα κολέγια πάνω. Τι ήδη. Ναι. Λοιπόν, μιλάμε για τους δύο γιους, για δύο γιους. Ο ένας έχει και άφρο μαλλί, είναι σαν τον. Και λίγο βαμμένο, έτσι. Ναι, είναι σαν τον μεγάλο τον αδελφό. Παίζανε με την Άντε 18, την αξιότητα γήπεδο γεμάτο. Έτσι, τη Βαουτάουτα, πώς τη λένε την ομάδα. Γεμάτο. Έτσι, χορηγία απίστευτη. Η BBB Basket, η οποία είναι μια μεγάλη εταιρεία από ό,τι διάβασα έτσι λίγο που το είδα, η οποία ουσιαστικά έχει πάρει αυτούς τους, την οικογένεια, ας πούμε, μαζί. Και το βιντεάκι που ανέβασε αυτό το βιντεάκι. Η BBB που λες είναι η. Κάπως, ναι. Big Baller Brand. Ναι, άνατα, έτσι, που την έχει φτιάξει ο Λαβάρ. Έτσι. Για τους γιους του. Για τους γιους να τους προωθήσει όλους τους BBB. Ακριβώς. Και τους, γιατί τρεις είναι. Ναι. Και βέβαια με φανέλες κανονικά τα πάντα όλα, έτσι. Βέβαια ήταν αποθέως όταν πήγε στο αεροδρόμιο που έγινε. Ήταν το κορυφαίο. Εκεί ήταν χαμός, παιδιά. Εκεί ήταν το κορυφαίο. Μιλάμε τώρα 100 δημοσιογράφοι να είναι για τα δύο παιδιά του Λαβάλ που είναι 16-17 χρονών. Και ο μπαμπάς ο οποίος δίνει σοου, έτσι. Ναι, ναι. Ότι ήταν τα παιδιά να παίξουν μπάσκετ. Ξέρω ότι η Λιθουανία λατρεύει. Πρόσεξε που πατάς, γιατί σε πατάω με την τσάντα μου. Τέτοια πράγματα στον αέρα. Δηλαδή, κορυφαίο. Ζωντανά. Ναι, ναι. Και αυτοί τώρα πήγαν εκεί. Το τι δημοσιότητα έχει πάρει αυτή η ομάδα το πουθενά, χορηγούς ιστορίες. Δηλαδή, ένας δεν μπορούσε εδώ. Και θα πω και κάτι. Πριν 1,5 μήνα, είδα στο Facebook κιόλας σε παλιό προπονητή του Άρη να συζητάνε το θέμα αυτό, γιατί τα παιδιά ήταν να πάνε στη χώρα που είναι ο προπονητής ο συγκεκριμένος. Να τα βρει ομάδα ο προπονητής. Δηλαδή, δεν πρέπει να έχει ο Άρης ή ο ΠΑΟΚ. Τώρα μιλάμε στην περίπτωση του ένα δίκτυο να τα παρακολουθεί αυτά. Δεν υπάρχει να τα παρακολουθεί. Ο Λαβάρ εδώ και καιρό το λέει αυτό για τους γιους. Για τους γιους. Δεν θέλει να παίξουν στην Αμερική, θέλει να παίξουν κατευθείαν στην Ευρώπη που είναι πιο επαγγελματικά, πάνε πιο γρήγορα επαγγελματικά. Γιατί τον ένα, δηλαδή τον Λαμέλο πρέπει να είναι, τον προορίζει για. Ο μεγάλος είναι αυτός. Νομίζω, ναι. Ναι. Τον προορίζει για κάποια στιγμή να πάει στους Λέικερς κιόλας. Αυτό έπεσε στην τελευταία δήλωσή του. Ότι ο Τζέιμς λέει: ο Λεμπρόν, αν θέλει να ξεπεράσει, λέει, τον Τζόρνταν, ας έρθει, λέει, στους Λέικερς με το γιο μου τον Λόντζο και τον Λαμέλο να πάρει πρωτάθλημα. Τον έχει βάλει ήδη τον άλλο στους Λέικερς. Δηλαδή, αυτές είναι, ρε παιδιά. Δηλαδή, ο Άρης τώρα έτσι δεν έχει στόχους αγωνιστικούς. Δεν έχει στόχους αγωνιστικούς. Έτσι. Η χρονιά ως ένα βαθμό είναι τελειωμένη. Το πρόβλημα είναι το οικονομικό. Δηλαδή, δεν υπάρχει ένας. Θα μου πεις: καλά, ρε Μουρελή, θα γίνει ομάδα, δηλαδή τσίρκο να έχουμε τον μπαμπά. Να κάνει δηλώσεις, να παρεμβαίνει, να κάνει αράν. Ρε παιδιά, δες τη μεγάλη εικόνα καμιά φορά. Τι θα γινόταν άμα έρχονταν αυτοί οι δύο? Καταρχήν ασχολούνται οι Αμερικανοί. Τα ΜΜΕ στην Αμερική δεν είναι ότι ασχολούνται με αυτούς. Δηλαδή,
Νομίζω ότι η τοπική του ώρα στην Αμερική την ώρα που ήταν το παιχνίδι στη Λιθουανία αυτό ήταν 1:30 το βράδυ, κάτι τέτοιο. Ναι, και το βλέπαν. Ναι. Και έγινε πανικό. Έγινε πανικό. Έπεσε, λέει, το live που έδειχνε αυτό το match, λέει, που το έχει κάνει και η ομάδα, έπεσε από τα χτυπήματα στην Αμερική. Δηλαδή τώρα μιλάμε, να πα σε ένα χορηγό για να τον πει, αδελφέ, εγώ δείχνω το εφηβικό του Άρη το match, γιατί εφηβικό παίζουν αυτοί ουσιαστικά εκεί στη Λιθουανία. Δείχνω το εφηβικό και έχω 1,5 εκατομμύριο προβολές. Πόσα να τους πάρεις, για πες μου εσύ. Για πες μου εσύ πόσα να τους πάρεις όταν ένα βίντεο από αυτούς έχει 2,5 εκατομμύρια χτυπήματα. Μέχρι χθες το βράδυ, έτσι. 2,5 εκατομμύρια χτυπήματα, ρε παιδιά. Γιατί απευθύνεσαι σε μια τεράστια αγορά που είναι αμερικάνικη. Που ειδικά αυτά τα θέματα τις ιστορίες λατρεύουν. Είπαμε για τον Κούμπο, όταν Κούμπο, πέρα ότι αγωνιστικά μπορεί να γίνει μεγάλος παίκτης, η ιστορία, το background που έχετε το Κούμπο, είναι ακόμα πιο μαγικό για τους Αμερικάνους. Τα λατρεύουν αυτά οι Αμερικάνοι. Και η ιστορία αυτής της συγκεκριμένης οικογένειας με τον μπαμπά, ο οποίος είναι τρελοκομείο που είναι, είναι ακόμα πιο τρελή για τους Αμερικάνους. Και με το γιο που παίζει σε ένα από τα μεγαλύτερα brand names στο NBA, στους Lakers. Όλο αυτό το brand το έχει χτίσει ο μπαμπάς, ξεκάθαρα. Έτσι, ναι, ξεκάθαρα. Όλο. Δηλαδή, και τώρα η γη του, το ξέρουν όλοι. Δηλαδή, βγες στην αγορά, ρε φίλε. Πάνε ρε, να λασκαρίσουμε. Πες τον εδώ, έλα δω, ρε, αγόρι μου, εσύ. Βάλ τους γιους σου να παίζουν εδώ στο εφηβικό. Στο εφηβικό θα παίζουν τους άλλους. Άντε, να τους βάλεις και κανένα αδερικό να παίξουν ένα-δυο μάτσες. Το εφηβικό θα παίζανε. Ο άλλος ήθελε να παίξουν η γη του. Τι θα γινόταν, φαντάζομαι, τι μπορούσε να κερδίσει μια ομάδα. Δεν μιλάω όμως μια ομάδα που να έχει στόχους. Αναφέρομαι τώρα στον Άρη, γιατί για μένα αγωνιστικά ο Άρης δεν έχει κάποιους στόχους. Εντάξει, άντε, στόχος είναι να κυνηγήσει μια ψηλότερη θέση στο πρωτάθλημα, να κατοχυρώσετε ότι θα βγει στο Champions League του χρόνου εφόσον επιθυμείς. Ξέρω εγώ, να παλέψει για την πρόκριση στην Ευρώπη στην επόμενη φάση του Champions League. Δεν υπάρχει πολύ πολύ μεγάλο να πεις ότι πάω για τίτλο. Δηλαδή τώρα φαντάζω να ανεβάσει ένα βιντεάκι, έτσι, το Λαμέλο και τον Ντιάντζελο, έτσι, στο All About Aris, εγώ να το ανεβάσω, να μου στείλει ο Χρήστανδος, ανέβασε το φίλε με δύο φωτογραφίες και αυτό το βιντεάκι ξαφνικά να το δεις να έχει 1,5 εκατομμύριο χτυπήματα. 1,5 εκατομμύριο χτυπήματα. Δηλαδή εμείς τα ελληνικά site όλα παλεύουν, ξέρεις, βάζουν, δηλαδή είχα διαβάσει προχθές, έχει ένα θέμα, ήταν πολλοί συνάδελφοι γνωστοί και ήταν ο Κωνσταντίνο, δεν είναι στην ΕΡΤ. Ναι. Ο συνάδελφος, ο οποίος έλεγε, ρε παιδί μου, ότι πλέον τα site παίζουν το Κούμπο. Βέβαια. Παίζουν το Κούμπο. Οτιδήποτε γραφτεί για το Κούμπο, τα ελληνικά site το παίζουν γιατί έχει χτυπήματα. Έχει χτυπήματα γιατί ο Έλληνας φυλάδρος, ό,τι και να γραφτεί για το Κούμπο, θα μπει να το δει. Ό,τι βίντεο και να γίνεται το Κούμπο, ότι το Κούμπο πλέον είναι επιχείρηση. Για τα site όλα αυτά. Έτσι. Οτιδήποτε και να συμβαίνει γύρω από τον Αντετοκούμπο, το βλέπεις. Παίρνεις χτυπήματα. Η Ελλάδα. Πόσο μάλλον έχει και βίντεο και τέτοια, έτσι. Άρα, μπράβο, ακριβώς. Έτσι που Αντετοκούμπο στα βίντεο είναι απολαυστικός. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα τι γίνεται σε μια πολύ μικρή αγορά όπως είναι η ελληνική. Έτσι που είμαστε όλοι και όλοι 10 εκατομμύρια, που δεν είναι όλοι μέσα στα ίντερνετ και σε αυτά. Δηλαδή τώρα 1,5-2 εκατομμύρια χτυπήματα, ρε φίλε. Ήταν από τα μεγαλύτερα χθες που είδα, γιατί το ακολουθώ το συγκεκριμένο site αυτό, το Bleacher Report. Από τα μεγαλύτερα νούμερα χτυπημάτων που είχε. Μιλάμε τώρα για δύο αμούστακα παιδιά, για 2, 16, 17, πόσο. Και το φοβερό είναι ότι όλο αυτό το σκηνικό το έχει στήσει ο πατέρας τους, αυτός ο απίστευτος τύπος. Ο οποίος όλο αυτό το big baller brand και όλο αυτό το σκηνικό το έχει φτιάξει αυτός, τελείωσε. Μα ρε Νίκο, αυτό είναι το θέμα. Είναι ψυχασθενής. Έχει την τρέλα. Ναι, όντως. Την όμορφη τρέλα θα πω εγώ. Για κάποιους δεν είναι, γιατί όταν παρεμβαίνεις στους Lakers και λες το προπονητής δεν βάζει πολύ το γιο μου, ενώ θα έπρεπε για να πάρουμε playoff να βγούμε. Είναι λίγο περίεργος, ναι. Δηλαδή δεν θέλεις κάποιον να μιλάει συνέχεια, ας πούμε, ξέρω εγώ, για αυτά. Για να δει ότι ο προπονητή της ομάδας, γιατί δεν παίζει ο γιος του. Ναι. Αλλά το θέμα είναι το marketing. Πώς μπορείς να κερδίσεις από αυτό εσύ. Και δεν μιλάμε για ένα απλό marketing, να φέρω μια χορηγία. Μιλάμε για ένα τεράστιο. Όπως από εδώ δεν το περίμενα, Νίκο, πραγματικά. Δεν περίμενα ότι εγώ όλο αυτό. Να σου πω την αλήθεια. Όσο τεράστιο αντίκτυπο, έτσι. Επειδή η αλήθεια είναι ότι εγώ περισσότερα από αυτά τα βλέπω ή από το Twitter ή από το Instagram. Έτσι, δεν, δηλαδή, και εγώ από εκεί, ναι. Από εκεί. Λοιπόν, το όλο σκηνικό που φτάνουν στην Λιθουανία το είδα από έναν δημοσιογράφο Λιθουανό. Ο οποίος προφανώς τα tweet του ήταν στα αγγλικά. Ούτως ώστε να παίρνουν εξής και να γίνεται και retweet και να το βλέπει ο κόσμος και στην Αμερική. Λοιπόν, και από εκεί πήρα χαμπάρι το πόσο έχει γίνει αυτό που λες και εσύ, δηλαδή πόσο μεγάλο αντίκτυπο έχει στην Αμερική όλο αυτό το σκηνικό. Καλά, όταν είδα το βίντεο φυσικά από το,
Από τώρα την... μπήκα εδώ, ο Λαμέλο. Ναι. Έχει 2,5 εκατομμύρια followers στο Instagram. Μάστε. Είναι, λέει, από τους... Έχει βγάλει, λέει, και παπούτσι με υπογραφή από τον μπαμπά του, την εταιρεία, βέβαια. Ένα. Έτσι. Έχει ρόλο. Έχουν... Μα έχουν μέχρι και Facebook reality show. Bully the family, δηλαδή. Σε παρακαλώ. Δεν υπάρχει τίποτα. Είναι φοβερό. Φέρ τους εδώ. Φέρ τους εδώ. Να γίνει πανηγύρι. Λεφτά με τη σέσουλα. Ναι. Δηλαδή, φέρ τους κάποτε πανανέκο. Δεν θυμάσαι που είχε πάνε Κινέζο. Ναι. Στον μπάσκετ. Το Pink Sun. Δεν έπαιξε ποτέ στον πανανέκο. Δεν χαλάστηκε κανένα στον πανανέκο. Οι άνθρωποι το κάναν πως χρήσουν καμιά χορηγία από την Κίνα. Βέβαια, έπρεπε να παίζει όμως ο παίκτης. Δεν θα κάτσουν οι Κινέζοι να τον πανανέκο να παίζει ο παίκτης. Σωστά. Έτσι. Αλλά έκανα την κίνηση. Και άλλες ομάδες να τον κάνει. Εδώ μιλάμε για μια τεράστια αγορά, ρε παιδιά. Απίστευτο. Δηλαδή, εγώ τώρα αν ήμουν παράγοντας, θα πήγαινα τώρα εκεί, θα ήμουν κάθε μέρα, θα ήμουν στη Λιθουανία, να ψήσω τον μπαμπά να τους φέρει το γνώσιο σε μένα. Δηλαδή, αυτός εκεί ο μάγκας που τους κατάφερε να τους βάλει, δεν ξέρω τι κονέ μπορεί να έχει. Έτσι. Ναι, ποιος ατζέντης ήταν που έκανε αυτή τη δουλειά, τη φοβερή. Έχει τώρα. Παίρνω ότι είναι και καλός παίκτης ο Λαμέλο, από ό,τι διαβάζω εδώ. Έτσι, είναι πολύ καλός παίκτης. Ναι. Δηλαδή, και δείσματα σε χαμηλές κατηγορίες, ηλικίες, ξέρω εγώ. Έτσι, έχει πράγματα, ρε παιδί μου. Έχει βάλει εδώ 92 πόντους, λέει, σε ένα παιχνίδι, λέει, με τους, εντάξει, τώρα high school είναι αυτά. Δηλαδή, ό,τι και να είναι, δεν είναι. Είναι καλός παίκτης, τον είδα κιόλας, το Λαμέλο. Ο άλλος, εντάξει, δεν είναι τόσο δυνατός. Έτσι, αλλά ρε φίλε, δηλαδή, Βιτάου τα Σπρινιάη παίζει, είναι η ομάδα. Ναι, και Πριενάη είναι ένας ποταμός που έχουν εκεί πέρα. Ναι, ναι, δηλαδή, ρε φίλε. Μαθαίνουμε και πράγματα. Ξέρεις, απλά το συζητάμε τώρα και νομίζω είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό το οποίο πρέπει να το αναλύσουμε και με κάποιον άνθρωπο. Έτσι. Θα προσπαθήσουμε να, μέσα στις επόμενες ημέρες να μιλήσουμε με κάποιον από εκεί, να δούμε τι γίνεται. Γιατί ρε παιδιά, το μάρκετ είναι μέσα στη ζωή των ομάδων και στη ζωή όλων. Έτσι. Πρέπει καμιά φορά να κάνεις πράγματα τα οποία μπορεί να μην σου φαίνονται καλά αγωνιστικά, αλλά είναι marketing. Είναι λεφτά. Είναι λεφτά. Δηλαδή τώρα κάθε χτύπημα που παίρνει ένα βιντεάκι από αυτούς είναι λεφτά. Κάθε δήλωση αυτών είναι λεφτά. Όταν ο ένας, ο πιτσιρικάς, έχει 2,5 εκατομμύρια followers στο Instagram. 2,5 εκατομμύρια. Έχει δηλαδή μισή Αθήνα τον ακολουθεί. Το φαντάζεσαι αυτό, το νούμερο. Μισή Αθήνα τον ακολουθεί, παιδιά. 2,5 εκατομμύρια έχει, δηλαδή. Μιλάμε για απίστευτο, απίστευτα. Και πήγε τώρα στην Πρινεάη, στη Βουτάουτα, στη Λιθουανία. Θα μου πεις, βέβαια, οι Λιθουανοί τώρα έχουν υποδομές, έχουν ένα αλλιώς, εντάξει, δεν είναι χάλια η Λιθουανία, είναι πολύ καλά η Λιθουανία στο θέμα μπάσκετ, έτσι. Ω, δεν το συζητάμε, αυτή την άποψη. Ναι, δηλαδή τώρα το... Είναι και εφηβικό, πολύ μπροστά από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Το εφηβικό σε αυτούς δεν έχει καμία σχέση με το δικό μας εφηβικό πρωτάθλημα. Ναι. Αλλά ρε φίλε. Χθες εσύ για το Κούλμποκα που είναι ακόμα στις μικρές της Λιθουανίας, ανήκει στην Μπάμπερ και παίζει την Ολλανδία, ήρθα στο παλατάκι 5 σκάουτ. Ναι. Το μισό NBA ήρθε να τον δει χθες. Φαντάσου. Και έγινε θέμα, ας πούμε, γιατί δεν έχω τη σειρά πλέον ναι. στην Ελλάδα και δίδει στη Θεσσαλονίκη NBA. Ναι. Έτσι. Και ήρθε για να δουν τον Κούλμποκα. Τώρα διαβάζω εδώ και τον Λιάντζελο Ρόμπερτ Μπόλ, ο οποίος είναι το 88. Ο Λαμέλο είναι το 2001, δηλαδή ο Λαμέλο είναι 16. Ο άλλος είναι το 88, είναι μεγαλύτερος. Αυτός είναι πιο μεγάλος. Έτσι, 98 είναι ο ένας, ο Λιάντζελο. 88 είναι ο άλλος. Λοιπόν. Αυτός τώρα εδώ έχει παίξει, λέει, και λίγο NCAA. Εδώ στο UCLA έχει παίξει, αλλά αυτός είναι που τον πιάσε στην Κίνα. Α, ο Λιάντζελο. Μάλιστα. Είναι αυτός που τον έκανε πιάσει στην Κίνα με δύο άλλους για shoplifting. Έτσι ότι κλέψαν από ένα κατάστημα στην Κίνα. Ναι. Αυτοί το είδαν για χαβαλέ. Οι Κινέζοι εντάξει έχουν εκεί ένα αυστηρή, θα βάζουν, λέει, καμιά δεκαετία. Και βάλανε τον Τραμπ να μιλήσει στον πρέσβη της Κίνας να τους αφήσει. Και γυρίσαν πίσω. Βέβαια το UCLA τους έδιωξε. Αλλά είχε γίνει τρομερό σκάνδαλο. Το είχαμε πει πριν ένα τρίμηνο εδώ. Και αυτοί που κάναν χαβαλέ ότι στην Κίνα σου λέει εντάξει, εγώ είμαι ο Μπολ, ξέρω εγώ, δεν με πειράξει κανείς. Τον πιάσανε οι Κινέζοι και τον 10 χρόνια θα βάζει. Και πάγωσαν. Και λέει τι 10 χρόνια. 10 χρόνια παιδί πήρα. Έτσι είναι. Οι Κινέζοι είναι λίγο περίεργοι. Ναι, ξέρεις. Είναι λίγο αυστηροί. Πραγματικά τώρα δηλαδή, τα νούμερα εντυπωσιακά. Και το λέμε αυτό γιατί. Όταν θες να λέγεσαι ότι. Γιατί έχω ακούσει πολλές φορές να λένε για πλάνα, για σκάουτερ, για. Παιδιά, πρέπει να έχεις και το μάτι ανοιχτό για τέτοια πράγματα. Δηλαδή, τώρα κακό θα ήταν να έχεις ένα τέτοιο πιτσιρικά να παίζεις το εφηβικό σου. Ε, θα ήταν κακό. Ναι, φυσικά και όχι. Και να έχεις όλο αυτό το πιτσιρικό κάθε φορά. Όλο αυτό το στήσιμο γύρω του, γιατί είναι marketing, μην το βλέπετε ότι είναι τσίρκο. Είναι marketing, ρε παιδιά. Έτσι είναι.
Και το NBA, βλέπουμε τις μασκότ, βλέπουμε οι άλλοι που πηδάνε στα τραμπολίνο και καρφώνουν. Έτσι. Είναι βλέπουμε πανηγύρι. Το Kiss Camp, το ένα. Αλλά αυτά είναι λεφτά. Ναι. Αυτά είναι λεφτά. Ούτε αλλάζουν τη λογική της ομάδας. Έτσι. Δεν λέμε τώρα στο παλέ ή στο παρατάκι να βάλεις Kiss Camp και ξέρω εγώ τέτοια. Αλλά το να αλλάξεις κάποια πράγματα για να κερδίσεις χρήματα, τη στιγμή που δεν έχεις κάποιον να τα χώνει. Έτσι, δεν έχεις κάποιον. Νομίζω δεν είναι κακό. Ναι. Αλλά το θέμα είναι να έχεις ανθρώπους να βλέπουν αυτά τα πράγματα, να το βλέπουν. Τώρα πάει η ιστορία, χάθηκε. Δηλαδή θα πάει μέσα στο καλοκαίρι τώρα να φύγει από εκεί η γη. Γιατί νομίζω μέχρι το τέλος του καλοκαιριού είναι. Να φύγουν από εκεί η γη να δούμε που θα πάνε, που θα σου πάει ο μπαμπάς. Τώρα όμως άμα πάει κάποιος να τους πάρει ο μπαμπάς, θα πει μπαμπάς έλα εδώ. Δώσε και κάτι. Η θεότητα αυτή. Αυτός ο τρελός. Ο Λαβάρ. Υπέροχο, εγώ δεν πω υπέροχο, πανέξυπνο. Ναι, 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 έχει καταφέρει να κάνει η γη του, ο ένας παίζει πρώτη χρονιά στους Lakers, η γη του, οι άλλοι δεν έχουν παίξει καθόλου και κάνει άνθρωποι σε εταιρεία τα πάντα όλα. Τι να λέμε τώρα. Ναι. Φτάνε, αυτός είναι πολύ μεγάλος. Πολύ μάλιστα. Μεγάλος. Ωραία. Λοιπόν, φτάσαμε 10 και κάτι. Αυτά από εμάς. Ξανά ραντεβού. Δεν είπαμε αποτελέσματα. Δεν πειράζει, θα τα πούμε και αύριο θα πούμε λίγο δεν περισσότερα. Κάτι εντυπωσιακό, παιδιά. Εντάξει, μόνο ξύλο που έπεσε στο Μαϊάμι το ρόντο και την Μπουνιέ ο Τζόνς με τον Ιμπάκα. Και νομίζω σήμερα πρέπει να έχει Γιάννη. Χθες δεν πρέπει να είχε. Ο Τζόνς, μεταξύ, ο οποίος έχει μαύρη ζώνη στο καράτε. Ο Ιμπάκα μάλλον δεν το ξέρει αυτό. Του έδωσε δύο. Εκεί πέρα μετά μπήκαν άλλες τιμές γιατί άρχισε να λέει τα καράτε άλλες. Θα το μαζεύουμε τον Ιμπάκα. Καλά, και ο Ιμπάκα δεν είναι και αυτός. Δεν είναι καραπεδάκι για αυτός, αλλά. Καραπεδάκι αυτός. Ναι. Έτσι, αλλά εντάξει τώρα. Μην αρχίσουν εκεί τα περίεργα. Έτσι, το μόνο ενδιαφέρον δηλαδή πιστεύω από χθες. Που το Μαϊάμι κέρδισε και στην εκμερή. Μόνο αυτό ήταν το πολύ τρομερό φοβερό. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ακολουθεί η εκπομπή Μπαλαντέρ με Νίκο Παπαδόπουλο και Θανάση Κυλώνη. Θανάση Κυλώνη και Νίκο Παπαδόπουλο. Εμείς ξανά ραντεβού αύριο εδώ στις 8 το απόγευμα. Καλή συνέχεια. Μένει συντονισμένη στο Λίμπερο 107,4.